να σας ευχαριστήσω για την παρουσία στη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού στα πλαίσια της 81ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Έχουμε στη διάθεσή μας περίπου 2 ώρες. Ο χρόνος νομίζω είναι αρκετός, προκειμένου να γίνει μια πολύ ουσιαστική συζήτηση στα κρίσιμα και μεγάλα ζητήματα της εποχής. Θα σας παρακαλούσα μόνο οι ερωτήσεις να είναι σύντομες, ούτως ώστε περισσότεροι, όσο το δυνατόν περισσότεροι συνάδελφοί σας να μπορέσουν να έχουν μια ερώτηση. Και θα υπάρξει χρόνος για να δοθούν ολοκληρωμένες απαντήσεις. Μπορούμε να ξεκινήσουμε κατευθείαν, προκειμένου να είμαστε και πολύ, να εκμεταλλευτούμε όλο το χρόνο. Νομίζω ότι παραδοσιακά η πρώτη ερώτηση είναι στην ΕΡΤ 3 και παρακαλώ την κυρία Λουτσοπούλου Γεωργία. Καλησπέρα σας, κύριε Πρόεδρε. Ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας έχει θέσει επανειλημμένα το αίτημα διεξαγωγής προώρων εκλογών. Οι πρόσφατες δημοσκοπήσεις δίνουν επίσης σταθερό προβάδισμα στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Από την άλλη, εσείς δηλώνετε κατηγορηματικά ότι θα εξαντλήσετε τη θητεία σας. Θέλω να σας ρωτήσω αν στην περίπτωση που ο στόχος της ελάφρυνσης του χρέους και της μείωσης των πρωτογενών πλεονασμάτων του 2019 και του 2020 αποδειχθούν μια νέα αυταπάτη, αν μπορείτε εδώ κατηγορηματικά να δηλώσετε ότι ο στόχος της ανάπτυξης παραμένει εφικτός σε αυτή την περίπτωση και ότι εσείς δεν θα χρειαστεί να διαχειριστείτε την κατάσταση προσφεύγοντας σε προώρες εκλογές. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, κύριε Νουτσοπούλου. Καταρχάς, να πω ότι χαίρομαι που μετά από 5 σχεδόν χρόνια δίνει συνέντευξη τύπου πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Διότι οι προηγούμενοι πρωθυπουργοί κρυβόντουσαν από τα μέσα ενημέρωσης. Εγώ είμαι εδώ απέναντί σας να απαντήσω σε όλες σας ερωτήσεις όπως έκανα πάντα. Στο ερώτημά σας, κύριε Νουτσοπούλου. Ο κ. Μητσοτάκης, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όταν πρωτοεξελέγει, δήλωσε ότι θα διαχειριστεί την αντιπολιτευτική ρητορική και τακτική χωρίς βιασύνη. Λίγες μέρες αργότερα, κάτω από την πίεση ισχυρών εξωθεσμικών παραγόντων και βεβαίως μπροστά στην επικείμενη διαδικασία της αδειοδότησης των μέσων μαζικής ενημέρωσης αλλά και της εξέτασης των θαλασσοδανείων ιδιοκτητών μέσων ενημέρωσης, άλλαξε άρδιν γραμμή και προσχώρησε στην άποψη ότι η κυβέρνηση πρέπει να φύγει, να γίνουν εκλογές λίγο πριν την πιο κρίσιμη πρώτη αξιολόγηση, αδιαφορώντας για τις επιπτώσεις που θα είχε κάτι τέτοιο για την ίδια τη χώρα και την ελληνική οικονομία. Σας θυμίζω μάλιστα ότι τις μέρες εκείνες που το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ζητούσε αίμα, περισσότερα 3,6 δισεκατομμύρια μέτρα, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αντί να στηρίξει την εθνική προσπάθεια, να μην επομισθούν δηλαδή οι Έλληνες φορολογούμενοι επιπλέον 3,6 δις, αδιαφορούσε απολύτως γι' αυτό, ζητούσε εκλογές και δεν τον ενδιέφερε αν η άποψη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου γινόταν αποδεχτή από τους υπόλοιπους θεσμούς. Πόνταρε στη λογική της παρένθεσης, όπως και ο προκάτοχός του κ. Σαμαράς. Η πρώτη αξιολόγηση έκλεισε, 3,6 δις δεν χρεώθηκαν στον ελληνικό λαό, η παρένθεση ξεχύλωσε και ξεχυλώνει μέρα με τη μέρα. Ο ίδιος εγκλωβίστηκε σε μια στρατηγική παρένθεσης και διεκδίκησης εκλογών που όσο περνάνε οι μέρες γίνεται γραφική. Προφανώς και δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο από το να ζητάει εκλογές. Έρχομαι λοιπόν στην ουσία. Η χώρα δεν έχει ανάγκη εκλογές. Η χώρα έχει ανάγκη σταθερότητα. Ένα χρόνο μετά η εικόνα της χώρας στο εξωτερικό έχει αλλάξει πλήρως. Θα σας έλεγα ότι αν δείτε την κατάσταση που επικρατεί στα σύνορά μας, στις γειτονικές μας χώρες, στην ευρύτερη περιοχή, από βορρά έως νότο, τι συμβαίνει στην Τουρκία, τι συμβαίνει στη Συρία, τι συμβαίνει στη Λιβύη, την αστάθεια στη Μέση Ανατολή, την αστάθεια στην Ουκρανία,
θα διαπιστώσετε ότι η Ελλάδα αποτελεί μια όαση σταθερότητας σε μια ευρύτερα αποσταθεροποιημένη περιοχή. Όποιος λοιπόν αυτό δεν το κατανοεί σήμερα, οφείλει να εξηγήσει στους πολίτες τι θα κερδίσουν με την επίσπευση των εκλογών και τι θα κερδίσουν εάν δεν ακολουθήσουμε έναν συγκεκριμένο οδικό χάρτη για την έξοδο από την κρίση, όπως τον παρουσίασα χθες. Εμείς πηγαίνουμε στην διαπραγμάτευση την κρίσιμη για το χρέος και βεβαίως τη δεύτερη αξιολόγηση, έχοντας στόχους, έχοντας σχέδιο. Πιστεύουμε ότι έχουμε πλέον συμμάχους στην Ευρώπη, το αποδείξαμε αυτό, αποδεικνύεται αυτό, και πιστεύουμε ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να διεκδικήσουμε και να καταφέρουμε να κερδίσουμε περισσότερα. Η ανάπτυξη θα έρθει ούτως ή άλλως, κ. Τσοπούλου. Μια οικονομία η οποία έχει συμπιεστεί 7 χρόνια με τόσο έντονο ρυθμό, σε τόσο έντονο βαθμό, θα έχει, όπως λένε και οι οικονομολόγοι, rebound. Θα υπάρξει ανάπτυξη το 2017 μεγάλη. Το θέμα είναι αν αυτή η ανάπτυξη θα είναι διαρκής. Και αυτό θα εξαρτηθεί από τις αποφάσεις μέχρι τέλος του χρόνου και από τη λήξη της διένεξης ανάμεσα στο Διεθνές Μονομιστικό Ταμείο και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Θα θέλαμε λοιπόν σε αυτή την εθνική μάχη να έχουμε σύμμαχο την αξιωματική αντιπολίτευση. Δυστυχώς όμως για άλλη μια φορά την έχουμε απέναντι. Από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο κύριος Νίκος Ρούμπος. Και το ραδιόφωνο μας, το Πρακτορείο 104,9 στα FM. Θέλω να ρωτήσω, κύριε Πρόεδρε, αν είμαστε κοντά στο να βάλετε γραβάτα. Τι εννοώ, έχετε πει σε ξένους ηγέτες ότι θα φορέσετε, αν πετύχετε κάποιο πολύ υψηλό στόχο, τότε μόνο. Είμαστε σε κάτι τέτοιο κοντά. Κύριε Ρούμπο, δεν ξέρω. Η γραβάτα έχει να κάνει με τις συνδυματολογικές προτιμήσεις. Εγώ δεν έχω κανένα ταμπού, αλλά έχω δεσμευθεί ότι αυτή την αλλαγή την ενδυματολογική θα την πράξω όταν έχουμε ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Δεν παντρεύτηκα κιόλας για να την βάλω στο γάμο μου. Ως εκ τούτου φαντάζομαι ότι θα είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός η οριστική λύση της κρίσης χρέους. Ή βεβαίως έχω και την πίεση του Ερντογάν να λυθεί το Κυπριακό, αλλά και εκεί χρειαζόμαστε μια βιώσιμη λύση. Τώρα στην ουσία το ερωτήματό σας, γιατί φαντάζομαι ότι ρωτήσατε αν είμαστε κοντά σε μια λύση. Είμαστε πιο κοντά από ποτέ. Και είναι γεγονός ότι σήμερα οι περισσότεροι που είναι στο τραπέζι διαπραγμάτευσης πιέζουν για μια οριστική λύση, για μια οριστική υπέρβαση του αδιεξόδου. Οι αποφάσεις που πάρθηκαν στο Eurogroup στις 24 Μαΐου είναι αποφάσεις σε θετική κατεύθυνση, πρέπει όμως να εξειδικευτούν. Δηλαδή μιλούν για αυτό το πλαφόν 15% του ΑΕΠ ετησίως στις δαπάνες αποπληρωμής του χρέους. Αυτές οι δαπάνες όμως οφείλουν άμεσα να εξειδικευτούν. Αυτά τα μέτρα τα συγκεκριμένα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, οφείλουν άμεσα να εξειδικευτούν. Και οφείλουν άμεσα να εξειδικευτούν διότι με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε την απαραίτητη για την συνέχεια του προγράμματος ανάλυση βιωσιμότητας του χρέους, debt sustainability analysis όπως λένε οι οικονομολόγοι, το οποίο είναι προϋπόθεση για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για να παραμείνει στο πρόγραμμα. Εγώ θα έλεγα ότι αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή μας δημιουργεί συνθήκες αναβλητικότητας σε σχέση με την επανάκτηση της εμπιστοσύνης των αγορών και των επενδυτών δεν είναι οι αποφάσεις αυτές καθ' αυτές, γιατί στο Eurogroup είχαμε αποφάσει τη θετική κατεύθυνση. Αλλά είναι η διαρκής αντιπαράθεση και κόντρα ανάμεσα στο Διεθνές Ταμείο και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει δώσει ένα χρονοδιάγραμμα, ένα όριο μέχρι τέλος του χρόνου. Και έχει πει ότι ή θα υπάρξει συγκεκριμενοποίηση των μέτρων ή εμείς θα φύγουμε από το πρόγραμμα. Αυτό το deadline είναι και το deadline της διαπραγμάτευσης. Και το μόνο που θέλω να τονίσω είναι ότι δεν μπορεί να περιμένει άλλο μια χώρα που έχει κάνει τόσο σκληρή προσαρμογή, που έχει υποστεί μια τόσο μεγάλη ζημιά και δεν μπορούν να περιμένουν άλλο οι πολίτες της, δικαιούνται μιας δίκαιης ρύθμισης του χρέους. Και αυτή η δίκαιη ρύθμιση του χρέους δεν μπορεί
να είναι συνάρτηση εκλογικών αναμετρήσεων σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Το ελληνικό πρόβλημα είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα. Αν λυθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, θα είναι προς όφελος όλων των ευρωπαϊκών κρατών και όχι μόνο της Ελλάδας. Θα συνεχίσουμε με τον κύριο Μέλνικ από το ΡΙΑ Νόβοστι. Να θυμίσουμε εδώ ότι φέτος η Ρωσία είναι η τιμόμενη χώρα. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Χτες είχατε διαπραγματεύσεις με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό της ρωσικής κυβέρνησης, τον κύριο Αρκάδη Δβορκόβιτς. Πέστε μου, παρακαλώ, ποια είναι η θέση της Ελλάδας για τον αγωγό για την προμήθεια φυσικού αερίου από την Ρωσία προς την Ευρώπη, και η Ελλάδα θα πάει στις διαπραγματεύσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η μονή της, είτε μαζί με τις άλλες χώρες, με την Ιταλία, με την Αυστρία. Ευχαριστώ. Κύριε Μέρνη, καταρχάς να σας πω ότι η θέση μας στο θέμα αυτό δεν έχει αλλάξει 1,5 χρόνο τώρα. Διεκδικούμε μέσα από μια ενεργητική και πολυδιάστατη εξωτερική και ενεργειακή πολιτική η Ελλάδα να γίνει ενεργειακός κόμβος. Δηλαδή από την Ελλάδα να περάσουν οι ενεργειακοί δρόμοι του 21ου αιώνα. Σε ένα μεγάλο βαθμό αυτό επιτυγχάνεται με τον ΤΑΠ. Ανοίγει δηλαδή ο νότιος αγωγός, η νότια διέλευση φυσικού αερίου προς την Ευρώπη, και έχουμε δηλώσει ότι στο βαθμό που θα υπάρξουν και άλλες και άλλοι αγωγοί στα σύνορά μας, εμείς θα σπεύσουμε να τους καλοδεχθούμε. Βεβαίως, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ανταγωνισμού, τα πλαίσια των συνθήκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα πλαίσια που ορίζουν οι κανόνες του ελεύθερου ανταγωνισμού. Βεβαίως υπάρχει συνεννόηση και με την Ιταλία στα θέματα αυτά. Υπήρξε και μια συμφωνία στη Ρώμη ανάμεσα στην Gazprom, τη ΔΕΠΑ και μια ιταλική εταιρεία. Παρακολουθούμε στενά τις συζητήσεις ανάμεσα και τις σχέσεις της Ρωσίας με την Τουρκία, μια σχέση όμως που είναι διαρκώς μεταβαλλόμενη. Είναι μια κρύο, μια ζέστη. Είμαστε ευτυχείς που αποκαταστάθηκαν οι σχέσεις. Εμείς θέλουμε οι γείτονές μας να έχουν καλές σχέσεις και όχι πολεμικές σχέσεις. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις και περιμένουμε, έχοντας μια σταθερή γραμμή που προσδιορίζεται από την υπεράσπιση του συμφέροντος, του εθνικού μας συμφέροντος, του δημόσιου συμφέροντος. Ο κύριος Αντώνης Αντζολέτος από το Sky. Κύριε Πρόεδρε, με βάση τη φθορά που φαίνεται να έχει η κυβέρνησή σας από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, πιστεύετε πως όχημα για να δώσετε μία νέα όθηση στο κυβερνητικό σχήμα θα ήταν ένας ανασχηματισμός? Και φαίνεται πως έχει ήδη ανοίξει μια κουβέντα ένας από τους πλέον στενούς συνεργάτες, ο κύριος Παπάς, που πήρε πάνω του όλο το θέμα για τις τηλεοπτικές άδειες, δήλωσε πρόσφατα πως δεν θέλει να αλλάξει Υπουργείο. Δεδομένου ότι είναι ο μοναδικός υπουργός που τώρα έχει δηλώσει αμετακίνητος, θα ήθελα να μου απαντήσετε και για τον ανασχηματισμό, αλλά και αν συμφωνείτε με αυτή την άποψη ότι όντως έχει έργο στο Υπουργείο, οπότε δεν θα μετακινηθεί. Κύριε Αντζολέτο, αν δείτε τον κύριο Παπά, να του πείτε ότι δεν θα αποφασίσει αυτός για το αν θα αλλάξει ή όχι Υπουργείο. Όμως πρέπει να σας πω ότι έχω ένα άλλο μοντέλο για κυβέρνησης και δεν είμαι στη λογική του αποφασίζω και διατάζω. Λειτουργώ συλλογικά ως Πρωθυπουργός. Έχουμε μπροστά μας ένα συνέδριο σημαντικό, στο οποίο θα συζητήσουμε τα μεγάλα προβλήματα της χώρας, τον οδικό χάρτη, το σχέδιο για την έξοδο από την κρίση. Θέλουμε αυτό το συνέδριο να αποτελέσει μια τομή, να κληθούν να λάβουν μέρος στο διάλογο αυτό όχι μόνο το σύνολο φυσικά των μελών και των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και όλοι εκείνοι που μας υποστήριξαν και μας υποστηρίζουν, και να ανοίξουμε ένα δημόσιο διάλογο. Και βεβαίως ακολούθως θα μας απασχολήσουν και ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας
του κυβερνητικού έργου. Και συλλογικά θα πάρουμε τις αποφάσεις μας. Αλλά βεβαίως, όπως καλά γνωρίζετε, οι ανασχηματισμοί και οι υποτιμήσεις, βέβαια εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε πια υποτίμηση, αλλά έστω οι ανασχηματισμοί δεν ανακοινώνονται εκ των προτέρων. Ο κύριος Νίκος Βέρκος από την Εφημερίδα Συντακτών. Κύριε Τσίπρα, ανάμεσα στα αναγκαία βήματα λοιπόν τα οποία περιγράψατε και χθες για την ανάκαμψη και την ανάπτυξη είναι και η διευθέτηση του χρέους, αναφερθήκατε ήδη. Είπατε μάλιστα ότι είναι και ξέρουμε μάλλον ότι είναι και ένα προαπαιτούμενο για την ένταξη της ελληνικής οικονομίας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Για το χρέος βέβαια το Eurogroup έχει πάρει τις σχετικές αποφάσεις, ωστόσο έχουμε και κάποιες κρίσιμες πολιτικές στιγμές όπως είναι στο ευρωπαϊκό, θα λέγαμε έτσι, οικοδόμημα που είναι οι γερμανικές εκλογές σε ένα χρόνο σχεδόν από τώρα, τον Οκτώβριο του 2017. Το κόμμα της κυρίας Μέρκελ, οι Χριστιανοδημοκράτες, υπέστησαν βαριές απώλειες στις πρόσφατες τοπικές εκλογές στο κρατήδιο του Μεκλεμβούργου. Τα μηνύματα λοιπόν δεν είναι θαρρυντικά. Κάποιοι λένε μάλιστα ότι το Βερολίνο δεν πρόκειται να δώσει λύση στο ελληνικό χρέος μέχρι τις επόμενες γερμανικές εκλογές. Εσείς πώς θα κινηθείτε, τι θα πείτε στην κυρία Μέρκελ για το χρέος? Θα ζητήσετε πολιτική διαπραγμάτευση, θα στραφείτε στους ηγέτες των ευρωμεσογειακών κρατών, θα απευθυνθείτε στις Ηνωμένες Πολιτείες και βέβαια μέχρι πού προτίθεστε να φτάσετε αυτή τη σχετική διαπραγμάτευση? Ευχαριστώ. Κύριε Βέρκο, κοιτάξτε, είναι κρίσιμο το ερώτημά σας και πολύ ενδιαφέρον. Θα ήθελα εξ αρχής να πω ότι το ζήτημα του προγράμματος και βεβαίως του χρέους που θα καθορίσει και την επιτυχία του προγράμματος δεν είναι ένα θέμα διαπραγμάτευσης ανάμεσα στην Ελλάδα και στη Γερμανία. Δεν είναι ένα διμερές ζήτημα. Καταρχάς είναι ένα ζήτημα που αφορά την Ελλάδα που είναι σε πρόγραμμα και τους τρεις θεσμούς. Δηλαδή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Προφανώς η Γερμανία είναι μια πολύ σημαντική χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη. Και άρα η άποψή της παίζει καθοριστικό ρόλο. Δεν είναι όμως η μόνη χώρα. Και ιδιαίτερα στο βαθμό που έχουμε ένα πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχει με καθοριστικό τρόπο και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, θα έλεγα ότι είναι ένα πρόβλημα που έχει και μια διεθνή διάσταση. Και έχει μια διεθνή διάσταση διότι η λύση στο πρόβλημα αυτό θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της ευρωπαϊκής οικονομίας στο επόμενο διάστημα, που η ευρωπαϊκή οικονομία επηρεάζει καθοριστικά και την παγκόσμια οικονομία. Άρα λοιπόν είναι πιο περίπλοκο από το μια αντιπαράθεση Ελλάδας-Γερμανίας. Σε καμία περίπτωση δεν είναι κάτι τέτοιο. Στην κυρία Μέρκελ λοιπόν θα πω αυτά που έλεγα πάντα. Η ίδια έχει μια λογική χρόνια τώρα, μια λογική ότι οι κανόνες πρέπει να τηρούνται, οι συμφωνίες πρέπει να τηρούνται. Και θα της πω το ίδιο, εμείς τηρούμε από την πλευρά μας συμφωνία, αλλά πρέπει να τηρηθεί και από την πλευρά των εταίρων μας. Pacta sunt servanda. Αυτό μας λέγανε οι Γερμανοί. Αυτό θα πούμε και εμείς. Όχι μόνο στους Γερμανούς, σε όλους τους εταίρους μας. Κοιτάξτε, από την πλευρά μας νομίζω ότι οι μεταρρυθμίσεις που έχουμε προχωρήσει όλο το τελευταίο διάστημα είναι μια θετική έκπληξη σε ό,τι αφορά την ταχύτητα. Κλείσαμε την πρώτη αξιολόγηση που είναι σχεδόν το 70% του προγράμματος. Κανονικά θα έπρεπε ήδη να είχαμε θρέψει καρπούς. Θα έπρεπε ήδη δηλαδή να είχαμε πέρα από το waiver και το QE. Όμως δεν το έχουμε, δηλαδή την ποσοτική χαλάρωση των ομολόγων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Δεν το έχουμε αυτό εξαιτίας του γεγονός ότι υπάρχει αυτή η αντιπαράθεση ανάμεσα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Γερμανία. Θέλω επίσης να σας πω ότι ακόμα και στο εσωτερικό της Γερμανίας, αν ανοίξει αυτή η συζήτηση, γιατί η γερμανική κυβέρνηση σήμερα είναι μια κυβέρνηση συνασπισμού. Βεβαίως κατανοώ ότι στο κόμμα της κυρίας Μέρκελ υπάρχουν αυτή τη στιγμή πολύ μεγάλες φωνές αντιπολιτευτικές και ακραίες και για το μεταναστευτικό. Η άνοδος του ευρωσκεπτικιστικού AFD ίσως να παίζει ένα σημαντικό ρόλο, αλλά και αυτή η κυβέρνηση είναι μια κυβέρνηση συνασπισμού. Οι σοσιαλδημοκράτες έχουν μια διαφορετική άποψη για το ζήτημα του χρέους. Πιστεύω λοιπόν ότι δεν πρέπει οι πολιτικές εξελίξεις σε μια χώρα, και αυτό θα τους πω,
να αποτελούν τροχοπέδι για μια εξέλιξη η οποία θα είναι ωφέλιμη για όλη την Ευρώπη. Ο κύριος Νίκος Παπαδημητρίου από το New Post. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε. Προβήκατε χθες σε μία... Εδώ απέναντί σας. Προβήκατε χθες σε μία πολιτική δέσμευση, όπως τη χαρακτηρίσατε, για πάγωμα των ληξιπρόθεσμων εισφορών σε δύο ταμεία, τον ΟΕΕ και το ΕΤΑ. Αυτό που ήθελα να ρωτήσω είναι αν αφορά όλους τους ασφαλισμένους σε αυτά, αλλά και αν έχετε υπολογίσει σε ποιο ύψος ανέρχονται οι οφειλές αυτές και ποια η επίπτωση στα δύο αυτά ταμεία από το πάγωμά τους. Και κάτι σχετικό, επειδή μάλλον χθες δεν ακούσαμε και τόσα πολλά για σύνταξη και συνταξιούχους, τι έχετε να τους πείτε, θα βλέπουν και στο μέλλον τις συντάξεις τους να μειώνονται? Ευχαριστώ. Κύριε Παπαδημητρίου, κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή περνάμε, είμαστε σε μια διαδικασία μετάβασης. Ολοκληρώθηκε μια εξαιρετικά δύσκολη μεταρρύθμιση, πάρα πολύ φιλόδοξη, στο ασφαλιστικό σύστημα που το ξαναβάζει σε ράγες βιωσιμότητας, και βρισκόμαστε σε μια διαδικασία μετάβασης στον νέο φορέα κοινωνικής ασφάλισης. Τώρα λοιπόν είναι η στιγμή να δώσουμε τόσο κάποιες ανάσες αλλά και ενέσεις ενίσχυσης του ΕΦΚΑ, του ενίου φορέα κοινωνικής ασφάλισης, διότι εάν οι ασφαλισμένοι δεν μπορούν να πληρώνουν εισφορές εξαιτίας εσωρευμένων χρεών του παρελθόντος, ο ΕΦΚΑ θα έχει μια αδυναμία να σταθεί στα πόδια του. Άρα λοιπόν, εμείς εκτιμούμε το οικονομικό επιτελείο ότι αυτή είναι μια κίνηση επιβεβλημένη που και θα δώσει μια ανάσα σε χιλιάδες ασφαλισμένους που δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν να τις τρέχουσες εισφορές λόγω εσωρευμένων χρεών, αλλά ταυτόχρονα θα δώσει και μια τονωτική ένωση στο ασφαλιστικό μας σύστημα. Επίσης θέλω να σας πω ότι το πάγωμα των χρεών των προηγούμενων χρόνων δεν σημαίνει και διαγραφή τους. Δεν θα διαγραφούν τα χρέη. Απλά κάποιος ο οποίος έχει ένα βουνό οφειλών και άρα δεν μπορεί να πληρώσει ούτε αυτές και άρα να έχει ασφαλιστική ενημερότητα, δεν μπορεί να πληρώσει τις τρέχουσες οφειλές, μένει χωρίς ασφαλιστική ενημερότητα. Εντάξει, φροντίσαμε να έχει τη δυνατότητα πρόσβαση στη δημόσια υγεία. Αλλά το να είναι εκτός ασφαλιστικής ενημερότητας και στον ίδιο δημιουργεί τεράστια προβλήματα, χάνει συντάξιμα χρόνια, αλλά βεβαίως χάνει έσοδα και το ελληνικό δημόσιο. Δεν είμαι πρόχειρος τώρα να σας πω μεγέθη. Θα σας απαντήσω όμως ότι αφορά το σύνολο των ασφαλισμένων στα συγκεκριμένα ταμεία και βεβαίως είναι κάτι το οποίο πιστεύουμε ότι θα δώσει μια σημαντική ενίσχυση σε μια πολύ φιλόδοξη μεταρρύθμιση για την στήριξη του ασφαλιστικού συστήματος στη χώρα μας, για τη στήριξη της κοινωνικής ασφάλισης. Σε σχέση με τους συνταξιούχους, θέλω να σας πω το εξής. Βεβαίως και δεν θα υπάρχει, είναι σαφές ότι δεν θα υπάρξουν άλλες μειώσεις, αλλά μιας και με ρωτάτε, μου δίνετε την ευκαιρία να πω κάτι. Καταφέραμε να κάνουμε μια μεταρρύθμιση που ξαναβάζει σε τροχιά το ασφαλιστικό σύστημα, διότι σε λίγα χρόνια από τώρα δεν θα είχαμε να πληρώσουμε συντάξεις. Και καταφέραμε να την πετύχουμε αυτή τη μεταρρύθμιση με το λιγότερο δυνατό κόστος. Το 90% των συνταξιούχων δεν είδανε μειώσεις. Αν αυτό... Όχι, το λέγαμε, όχι αν το λέγαμε, το λέγαμε πέρυσι, ότι θα διατηρηθούν οι κύριες συντάξεις, ότι δεν θα προχωρήσει η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος για τις επικουρικές. Και μας λέγανε όλοι, κυρίως η αντιπολίτευση, ότι παριστάνουμε τους μάγους, ότι θέλουμε να τετραγωνίσουμε τον κύκλο. Όμως αυτό το καταφέραμε, κύριε Παπαδημητρίου. Υπάρχουν μειώσεις στις επικουρικές, για να δώσω μια πλήρη εικόνα σε όλους σας. Σχεδόν οι μισοί ασφαλισμένοι παίρνουν επικουρικές. Από αυτούς το 20% μειώνονται επικουρικές στους συντάξεις. Άρα ουσιαστικά το 10% των συνταξιούχων έχουν επίπτωση. Και από αυτό το 20% των συνταξιούχων που λαμβάνουν επικουρικές
μόνο το 10% έχει υψηλές μειώσεις που φτάνουν το 40%. Άρα το 5% των συνόλων των συνταξιούχων βλέπουν μία μείωση επικουρικές τους υψηλή. Οι υπόλοιποι έχουν πολύ μικρές μειώσεις. Το 5%. Βεβαίως, εξαρτάται από ποια οπτική γωνία το βλέπει κανείς. Όλο το προηγούμενο διάστημα είδαμε πρωτοσέλιδους τίτλους που να αναφέρονται σε αυτό το 5% και όχι στο 95% που δεν είδε μειώσεις. Πρέπει να πω βεβαίως ότι εξαιτίας του γεγονότος ότι ψηφίσαμε αυτή την μεγάλη μεταρρύθμιση τον Μάιο πριν την πρώτη αξιολόγηση, αλλά υπάρχουν κάποιες διαδικασίες γραφειοκρατικές και άρχισε αργότερα οι περικοπές σε αυτό το 10%, ας το πω έτσι, των συνταξιούχων που έχουν περικοπές στις επικουρικές τους. Υπάρχει μια επιπρόσθετη επιβάρυνση, διότι αναδρομικά ο νόμος έχει ισχύ από την ημέρα που ψηφίζεται. Αλλά όλα αυτά θα έρθουν σε μια κανονικότητα τους επόμενους μήνες. Το αρμόδιο Υπουργείο ήδη έχει φροντίσει να στείλει ενημερωτικό σημείωμα σε όλους τους συνταξιούχους για να έχουν μια πλήρη εικόνα τι ακριβώς συμβαίνει. Διότι η παραπληροφόρηση όλο το προηγούμενο διάστημα δημιούργησε μια ατμόσφαιρα τρομοκρατική. Επαναλαμβάνω λοιπόν, πετύχαμε το ακατόρθωτο, βάλαμε σε ράγες στο ασφαλιστικό σύστημα με το μικρότερο δυνατό κόστος, το 90% των συνταξιούχων προστατεύτηκαν πλήρως. Υπάρχουν κάποιες μικρές μειώσεις επικουρικές. Να σας πω όμως ότι βάλαμε και το πλαφόν στα 1.300 ευρώ, καθαρά 1.180, όπου όσοι παίρνουν μέχρι τόσο δεν βλέπουν καμία μείωση. Συνεπώς πιστεύω ότι πετύχαμε με κοινωνικό πρόσημο και με έγνοια στους πιο αδύναμους μια πάρα πολύ δύσκολη μεταρρύθμιση και νομίζω ότι αυτό είναι μια μεγάλη κατάκτηση για τις επόμενες γενιές. Η κυρία Βούλα και Χαγιά από τα Νέα. Καλησπέρα κύριε Πρωθυπουργέ. Ήθελα να ρωτήσω αν είναι για σας και για την κυβέρνησή σας οριστικά τα στοιχεία της Ελστάτ του 2009, αν έχει κλείσει αυτό το θέμα για την κυβέρνησή σας και αν σας απασχολεί ότι ο κύριος Παπαγγελόπουλος παρενέβη και κατηγόρησε τρεις επιτρόπους ότι είναι με την επιστολή τους παραβιάζουν το Ελληνικό Σύνταγμα. Ευχαριστώ. Κυρία Κεχαγιά, το 2009 θα θυμάστε, γιατί καλύψατε χρόνια το ρεπορτάζ του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε 4,5%. Και η διαμάχη αυτή για τα στοιχεία του 9 είναι μια διαμάχη που βεβαίως αφορά κυρίως τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και όχι τον ΣΥΡΙΖΑ. Που αν δικαιωθεί μια άποψη, η άποψη δηλαδή ότι έφταγε για την διόγκωση των ελλημάτων ο Καραμανλής, θα δικαιωθεί ο Παπανδρέου, και αν δικαιωθεί η άποψη ότι τα μαγειρέψανε για να μας βάλουν στα μνημόνια, θα δικαιωθεί ο Καραμανλής και θα κατηγορηθεί ο Παπανδρέου. Εμείς βρεθήκαμε στην κυβέρνηση του τόπου το 2015, όταν πια είχε περάσει το πρώτο μνημόνιο, είχε περάσει το δεύτερο μνημόνιο και πήραμε μια εντολή σκληρής διαπραγμάτευσης. Αναγκαστήκαμε και πήγαμε σε μια συμφωνία χωρίς καμία δυνατότητα αμφισβήτησης στοιχείων, περσινά παλιά σταφύλια που λένε. Και ούτε τα αμφισβητούμε τα στοιχεία που αφοράν τη συμφωνία που εμείς συνύψαμε. Είναι στοιχεία τα οποία έχουν επικυρωθεί από την Eurostat. Όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι η ελληνική δικαιοσύνη δεν έχει το δικαίωμα ή την υποχρέωση, θα λέγα εγώ, να διερευνήσει όλες αυτές τις σκοτεινές πτυχές μιας υπόθεσης που προκαλεί ερωτηματικά. Όχι για να δικαιώσει τον ένα τον άλλον, αλλά για να δούμε τι ακριβώς συνέβη τότε. Και αν θέλετε, εμένα μου προκαλεί πάρα πολλά ερωτηματικά ο τρόπος με τον οποίο όχι παρενέβησαν οι Ευρωπαίοι, με την έννοια του ότι αυτοί, ίσως και να παρεξηγήθηκε, δεν ζητάν καμία παρέμβαση από την ελληνική πλευρά στην ελληνική δικαιοσύνη, ούτε ζητούν η δικαιοσύνη να μην ερευνήσει. Ζητούν να υπάρξει μια διαβεβαίωση για λόγους που έχουν να κάνουν με την προοπτική του προγράμματος και την συζήτηση που διεξάγεται για το χρέος, αν αμφισβητούμε ή δεν αμφισβητούν τα στοιχεία που αφορούν το τρίτο πρόγραμμα. Και βεβαίως εμείς τους δηλώσαμε στο Eurogroup ότι
Δεν έχουμε καμιά πρόθεση να τα αμφισβητήσουμε. Όμως, μου ξένησε σε μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι ο κατηγορούμενος κύριος Γεωργίου έσπευσε, να προκειμένου να προφυλάξει τον εαυτό του, δεν ξέρω, να θέσει ζήτημα λέγοντας ότι αν εγώ, αν η δικαιοσύνη προχωρήσει στην έρευνα, η χώρα δεν θα πάρει αυτά που πρέπει για το χρέος. Μένα μου κάνει μεγάλη εντύπωση αυτό και δεν νομίζω ότι η τελική ανάλυση προφυλάσσει τον εαυτό του με αυτά που λέει. Η ελληνική δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη, θα φτάσει την έρευνα σε βάθος, θα ενημερωθεί ο ελληνικός λαός για το τι έγινε και τι δεν έγινε. Δεν μπορώ εγώ να αποδικάσω τίποτα, αλλά λέω ότι θα υπάρξει φως. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι η υπόθεση αυτή δεν μπορεί να αφορά την συζήτηση που διεξάγεται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, διότι δεν την αφορά τη συζήτηση για την αναγκαία απομείωση του χρέους που θα διεξαχθεί μέχρι τέλος του χρόνου. Από τον Αντένα, ο κύριος Γιάννης Τσακίρης. Κύριε Πρόεδρε, όλο αυτό το διάστημα και χθες στην ομιλία σας, σας ακούσαμε να ζητάτε ουσιαστικά από τους εταίρους χαμηλότερα πρωτογενή πλεονάσματα. Μάλιστα είπατε ότι αν γίνει αυτό, σε 2 χρόνια θα μπορέσετε να αλλάξετε τη φορολογία και θα μπορέσετε να καταργήσετε, να αλλάξετε μάλλον και τον έμφυα. Ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω, από τη στιγμή που φαίνεται ότι σε πρώτη φάση ο Μοσκοβισή έχει απορρίψει αυτό το αίτημα για μικρότερα πρωτογενή πλεονάσματα, την ίδια στιγμή βλέπουμε καθημερινά να αυξάνονται τα λεξιπρόθεσμα χρέη, δημιουργούνται πρόβλημα στα έσοδα. Οι πολίτες, το παραδεχτήκατε κι εσείς, δυσκολεύονται πάρα πολύ να τα βγάλουν πέρα. Φοβάστε ότι μπορεί να ενεργοποιηθεί ο κόφτης, αν όχι φέτος, τα επόμενα χρόνια? Ευχαριστώ. Θα ήθελα να εξηγήσω κάτι. Τα πλεονάσματα μέχρι το 18, τα πλεονάσματα είναι τα πλεονάσματα που πετύχαμε σε αυτή τη συμφωνία του υπερασμένου Ιουλίου. Θυμίζω ότι η δεσμεύση του κ. Σαμαρά ήταν για πλεονάσματα 3% το 2015 και 4,5% το 2016. Εμείς πήραμε μια συμφωνία με και 4,2% από το 2017 και μετά, διαρκώς. Εμείς πήραμε μια συμφωνία η οποία είχε μείον 0,25% το 2015, 0,5% το 2016, 1,75% το 2017 και 3,5% το 2018. Αυτές είναι οι δεσμεύσεις μας και αυτές οι δεσμεύσεις μας θα τις υλοποιήσουμε. Και βεβαίως θα σφίξουμε τα δόντια. Θα μας βοηθήσει το γεγονός βεβαίως ότι η οικονομία περνάει σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης από το 2016 και με υψηλούς ρυθμούς το 2017 και το 2018, προκειμένου για μια φορά να πετύχουμε τους στόχους μας. Από το 2018 και μετά, το αν θα παραμείνουν ή θα μειωθούν οι στόχοι του πλεονάσματος συναρτάται από τις αποφάσεις που θα ληφθούν για το χρέος, για την ανάλυση βιωσιμότητας του χρέους με 2 λόγια. Και είναι αυτή η συζήτηση που θα διεξαχθεί, σας εξήγησα πιο πριν, μέχρι τέλος του χρόνου, σε ευρωπαϊκό και όχι μόνο, σε διεθνές επίπεδο. Γιατί είναι και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο που έχει άποψη γι' αυτό. Με 2 λόγια, αν εξειδικευθούν τα μέτρα με σαφήνεια, η μείωση των πλεονασμάτων είναι αυτονόητη. Συνεπώς, ο Μοσκοβισή δεν λέει τίποτα άλλο και λέει μάλλον αυτό που οφείλει να πει ο ίδιος ως επίτροπος. Διότι αν ο Μοσκοβισή έβγαινε και έλεγε δεν υπάρχουν πλεονάσματα, θα έδινε ένα μήνυμα χαλαρώστε. Όχι για μετά το 18, αλλά και για τώρα και για του χρόνου. Η συζήτηση αυτή όμως διεξάγεται τώρα που αφορά τη βιωσιμότητα, την ανάλυση βιωσιμότητας του χρέους. Στο Eurogroup του περασμένου Μαΐου πάρθηκε μια πολύ σημαντική απόφαση, αναφέρθηκα πιο πριν, στο όριο 15% σε δαπάνες εξυπηρέτησης του χρέους. Οι δικές μας αναλύσεις που συμπίπτουν και με αυτές της Τράπεζας της Ελλάδος ορίζουν ότι καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι και χωρίς ακόμα περαιτέρω εξειδίκευση, με αυτήν, καθ' αυτήν την απόφαση, μπορούμε να έχουμε με αυτούς τους θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης που περιμένουμε δυνατότητα να πέσουμε σταδιακά στο 2%. Δεν θα υπερβαίνουμε δηλαδή για το 19, 20, 21, 22 το 15% των δαπανών του χρέους και με πλεονάσματα πολύ μικρότερα του 3,5 έως 2%. Συνεπώς λοιπόν η εκτίμησή μου
είναι πως το να πέσουν τα πλεονάσματα από το 18 και μετά είναι κάτι απολύτως εφικτό, ρεαλιστικό και αναγκαίο. Και είναι κάτι που πιστεύουμε ότι είναι ένας στόχος μαχητός, τον οποίο θα τον διεκδικήσουμε και θα τον καταφέρουμε. Να εξηγήσουμε όμως στους Έλληνες πολίτες τι σημαίνει αυτό. Γιατί ακούνε νούμερα και δεν καταλαβαίνουν τι είναι αυτά τα νούμερα. Εάν από το 18 και μετά έχουμε τη δυνατότητα σταδιακά, από το 3,5 να πάμε στο 2,5 και από το 2,5 στο 2, θα έχουμε την περίπου ένα δημοσιονομικό χώρο 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Θα μου πείτε, θα πετυχαίνουμε τους στόχους μας. Τα μέτρα που παίρνουμε για τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, μέσα από το νομοσχέδιο για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, μέσα από την πάταξη της φοροδιαφυγής, μας δίνουν την πεποίθηση ότι θα το καταφέρουμε. Αυτά τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ λοιπόν, σε 2 χρόνια από τώρα, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης την 83η, θα έρθω ως Πρωθυπουργός και αναλυτικά θα εξηγήσω πού θα πάνε. Και είπα χθες ότι κατά προτεραιότητα θα πάνε για να απαλύνουν τα δυσβάστακτα φορολογικά βάρη που επομίζεται η επιχειρηματικότητα, κυρίως η μεσαία τάξη. Αναφέρθηκα ιδιαίτερα σε 2 τομείς, σε αυτόν που αφορά τους έμεσους φόρους, που είναι απαράδεκτο να έχουμε τόσο υψηλούς δείκτες ΦΠΑ. Άλλωστε είδατε και τις μελέτες, τις αναφορές που έρχονται από την ίδια την Ευρώπη, που λένε το 2014 είχαμε χάσει 5 δις από την εισπραξιμότητα του ΦΠΑ. Άρα το πρόβλημα με το ΦΠΑ είναι η εισπραξιμότητα και όχι να υψώνουμε διαρκώς τους συντελεστές. Και ο δεύτερος αφορά τη φορολογία ακινήτων, που έχουμε στόχο να προχωρήσουμε σταδιακά στην αντικατάσταση σε ένα φόρο ακίνητης περιουσίας, πιο δίκαιο. Και βεβαίως για μας παραμένει σταθερός ο στόχος της στήριξης των πιο αδύναμων, της ενίσχυσης του κοινωνικού κράτους, της παιδείας και της υγείας, που θέλω να σας πω ότι σε αυτόν τον τομέα έχουμε καταφέρει θαύματα, παρά το γεγονός ότι δεν έχουμε δημοσιονομικό χώρο. Στα δύσκολα έχουμε δώσει εξετάσεις σε αυτό. Κυρία Νεκταρία Σταμούλη από τη Wall Street Journal. Γεια σας. Ήθελα να ρωτήσω όσον αφορά την συμφωνία μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, ποιες είναι οι κινήσεις που κάνει η Ελλάδα προκειμένου να τη διαφυλάξει και τι θα διεκδικήσει η Ελλάδα όσον αφορά την αλλαγή του Δουβλίνου. Κυρία Σταμούλη, αυτή ήταν μια πολύ δύσκολη συμφωνία που την πετύχαμε με πολύ κόπο. Και σας θυμίζω όταν κανείς δεν πίστευε τότε ότι θα επιτευχθεί. Η χώρα είχε βρεθεί μπροστά σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση με τις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης μονομερώς να κλείνουν σύνορα και την Ελλάδα να δέχεται καθημερινά σχεδόν 4 με 5.000 πρόσφυγες στα νησιά του Βανατολικού Αιγαίου. Και θέλω σε αυτό το σημείο να επισημάνω, για να δίνουμε και τα εύσημα, να λέμε του Κέσσαρο στο Κέσσαρι, η Γερμανίδα Καγκελάριος κράτησε μια εξαιρετικά θετική στάση. Μια στάση που συνάδει με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Παρ' όλα αυτά όμως εμείς είχαμε βρεθεί σε μια δύσκολη, πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Επιμείναμε, πιστέψαμε ότι μπορεί να υπάρξει διέξοδος μέσα από την συνεργασία με τους γειτονές μας. Η πρώτη σύνοδος, σας θυμίζω, που αφορούσε τη συμφωνία απέτυχε, πρώτη σύνοδος κορυφής. Παρ' όλα αυτά εμείς την επόμενη μέρα βρεθήκαμε στη Σμύρνη, όταν στο εσωτερικό της χώρας η αντιπολίτευση μας κατηγορούσε ότι είμαστε ενδοτικοί απέναντι στους γείτονες. Πιστέψαμε λοιπόν στη δυνατότητα μιας συμφωνίας, ακριβώς γιατί θεωρούσαμε και συνεχίζουμε να θεωρούμε ότι η Τουρκία χρειάζεται την Ευρώπη και η Ευρώπη χρειάζεται την Τουρκία. Θα σας θυμίσω επίσης ότι την επόμενη της συμφωνίας που διεξήχθη μετά την επίσκεψή μας στην Τουρκία, στις Βρυξέλλες, οι περισσότεροι των συναδέλφων σας με ρωτούσαν, είστε βέβαιες ότι θα τηρήσει τα συμφωνηθέντα η Τουρκία? Και τελικά είδαμε ότι τήρησε τα συμφωνηθέντα η Τουρκία σε μεγάλο βαθμό. Οι ροές από τις 5.000
μειωθήκανε στις 50-60. Αυτές λέει τις ροές που δεν είναι ανθρωπίνως δυνατό κανείς να τις ελέγξει. Άρα υπήρχε μία ανάσα. Από την άλλη πλευρά, η συμφωνία αυτή δεν είναι εύκολη. Είναι δύσκολη στη λειτουργία της και στην εφαρμογή της. Διότι εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να λειτουργούμε μέσα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού κεκτημένου και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τα δικαιώματα του ανθρώπου. Και άρα εξετάζουμε ένα προς ένα όλα τα αιτήματα ασύλου από οποιονδήποτε έρχεται στα ελληνικά νησιά. Αυτό πράγματι έχει οδηγήσει σε μια συμφόρηση στα κέντρα υποδοχής στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και του Ανατολικού Αιγαίου συνολικά και μέχρι την ΚΟ και την Λέρο. Έχει δημιουργήσει συνθήκες συμφόρησης. Κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να επιταχύνουμε τη διαδικασία. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν πραγματικά σχεδόν 24 ώρες προκειμένου να είναι παρόντες στα κέντρα υποδοχής, να δίνουν την αλληλεγγύη τους αλλά και να προχωρούν τις διαδικασίες για το άσυλο. Δυστυχώς δεν είχαμε μέχρι στιγμής τη δυνατότητα να έχουμε μεγάλο αριθμό επιστροφών για να λειτουργήσει, να τρέξει η συμφωνία. Πιστεύω όμως ότι το επόμενο διάστημα ο αριθμός θα επιταχυνθεί. Ταυτόχρονα υπάρχει από την πλευρά της Ευρώπης μια υποχρέωση η οποία και αυτή πρέπει να επιταχυνθεί. Διότι η συμφωνία αυτή τι είναι? Είναι ότι σταματάμε τις παράνομες ροές αλλά δημιουργούμε νόμιμες ροές. Ποιες είναι οι νόμιμες ροές? Είναι η επανεγκατάσταση από την Ελλάδα και η μετεγκατάσταση απευθείας από την Τουρκία, το relocation και το resettlement. Και δυστυχώς από τις 33.000 θέσεις που είχαν υποσχεθεί οι Ευρωπαίοι μέσα στο 2016 έχουν υλοποιηθεί μόνο οι 3.000. Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρξει μια επιτάχυνση από την πλευρά των Ευρωπαίων στις υποχρεώσεις τους, προκειμένου να μπορέσουμε και εμείς να διαχειριστούμε με μεγαλύτερη άνεση ένα πολύ μεγάλο βάρος δυσανάλογο που έχει πέσει στις πλάτες μας. Και στο σημείο αυτό θα ήθελα να απευθυνθώ ιδιαίτερα στους δημάρχους, στους ανθρώπους τοπικής αυτοδιοίκησης στη Βόρεια Ελλάδα. Η Βόρεια Ελλάδα έχει σηκώσει και αυτή ένα δυσανάλογο βάρος. Να απευθυνθώ με τα θερμότερα λόγια στους ένοπλες δυνάμεις, στον στρατό αλλά και στην αστυνομία και φυσικά σε όλους τους ανθρώπους που εργάζονται νυχθημερών για να δείξουν το πρόσωπο της αλληλεγγύης, που είναι το πρόσωπο που αξίζει να έχει η Ελλάδα σε διεθνές επίπεδο. Ο κύριος Τελίδης Χρήστος από τα Νέα, από το Έθνος. Καλησπέρα κύριε Πρωθυπουργέ. Ο Στέριος Πιτσιόρλας είναι και συντοπίτης μας. Είναι ένα δοκιμασμένο στέλεχος της αριστεράς. Τον έχετε τοποθετήσει από την πρώτη στιγμή, από τους πρώτους μήνες, στον ταϊπέδος πρόεδρο για να φέρει, για να τρέξει μια σημαντική υπόθεση για τη χώρα της αποκρατικοποίησης και όχι μόνο. Η κυβερνητική εκπρόσωπος έχει πει ότι κινείται στο πλαίσιο των αποφάσεων των συλλογικών κυβερνητικών οργάνων. Το έχει πει και επανειλημμένα. Υπάρχουν όμως υπουργοί που αμφισβητούν το έργο του, του επιτίθενται και μάλιστα μερικοί μπορεί να πούν και με απαξιωτικό τρόπο. Ένας υπουργός μάλιστα τελευταία είπε ότι ο πρόεδρος Ταϊπέδ πρέπει να είναι πρόσωπο εμπιστοσύνης και άφησε να εννοηθεί, έτσι ερμηνεύεται, ότι δεν είναι πρόσωπο εμπιστοσύνης. Ο Έλληνας πρωθυπουργός εμπιστεύεται τον σημερινό πρόεδρο του Ταϊπέδ και μήπως αυτή η εικόνα είναι πλήγμα για την κυβέρνηση? Σας ευχαριστώ. Κύριε Τελίδη, η κυβέρνηση αυτή λειτουργεί συλλογικά και οι αποφάσεις παίρνονται συλλογικά. Και γι' αυτόν τον λόγο έχουμε και άτυπα όργανα που συνεδριάζουν και αποφασίζουν την γραμμή. Από και πέρα, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, διαφορετικές εκτιμήσεις. Αλλά θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι τις αποφάσεις παίρνουμε συλλογικά με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον. Έτσι προχωράμε. Σε ό,τι δε αφορά τις αποκρατικοποίησεις, πρέπει να σας πω ότι όλο το προηγούμενο διάστημα εργαστήκαμε προκειμένου να ξεφύγουμε από μια λογική εκποίησης και να υπερασπιστούμε το δημόσιο συμφέρον. Είμαστε υποχρεωμένοι να κινηθούμε μέσα σε ένα πλαίσιο έτσι όπως αυτό ορίζεται από τη συμφωνία.
με δύο λόγια να σας το πω, τα έσοδα από τις αποκρατικοποίησεις πηγαίνουν στον κουβά του χρέους και όχι για να επαναπενδυθούν στην ελληνική οικονομία. Δυστυχώς, αυτή είναι η πραγματικότητα την οποία βρήκαμε. Όμως εμείς έχουμε δουλέψει πολύ ώστε να μεγιστοποιήσουμε τα παράλληλα ωφέλη, τις αναπτυξιακές επενδύσεις. Βεβαίως οι διαγωνισμοί που γίνονται είναι δημόσιοι διαγωνισμοί και άρα πρέπει να εξασφαλίζουμε και ένα ικανό τίμημα, αλλά οι κατευθύνσεις που δίνουμε και η δουλειά που κάνουμε σε συνεργασία και με τον πρόεδρο ΤΑΙΠΕΔ και φυσικά με τους αρμόδιους υπουργούς είναι προκειμένου να εξασφαλίσουμε υψηλό τίμημα σε επενδύσεις. Αυτό καταφέραμε στην περίπτωση της Κόσκο, που έχουμε μετά την επαναδιαπραγμάτευση μια εξαιρετικά σημαντική συμφωνία για την ελληνική οικονομία, ψήφο εμπιστοσύνης για την ελληνική οικονομία για το λιμάνι του Πειραιά, που θα γίνει το πρώτο λιμάνι της Μεσογείου. Αυτό καταφέραμε στην περίπτωση του Ελληνικού. Αυτό θέλουμε να καταφέρουμε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης και σε μια σειρά από αποκρατικοποιήσεις, οι οποίες είναι μέσα στο πλαίσιο να γίνουν, είναι δηλαδή μέσα στις δεσμεύσεις μας από τη συμφωνία, αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία με ποιο τρόπο θα γίνουν και αν θα υπερασπιστεί και θα το δημόσιο συμφέρον και αν θα διευρυνθεί το δημόσιο συμφέρον. Από εκεί και πέρα, επαναλαμβάνω, λειτουργούμε συλλογικά και οι αποφάσεις που παίρνουμε είναι συλλογικές. Από τον Αλφα, η κυρία Τσικρίκα Ευαγγελία. Κύριε Πρόεδρε, ονομάζομαι Ευαγγελία Τσικρίκα και δουλεύω στον Αλφα 21 χρόνια. Σας κοιτώ στα μάτια για να σας πω ότι νιώθω ότι προσωπικά εσείς και η κυβέρνησή σας με απολύει από τη δουλειά μου. Ήξερα ότι τις απολύσεις τις κάνουν οι εργοδότες, όχι οι κυβερνήσεις. Χάνω τη δουλειά μου και δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί. Εργάζομαι σε μια κερδοφόρα επιχείρηση, την μοναδική στο χώρο της. Δεν έχει δάνεια, δεν χρωστάει, έχει πληρώσει πάρα πολλά χρήματα και πληρώνει σε φόρους και εισφορές και το σημαντικότερο, εμένα και άλλους 600 εργαζομένους τους πληρώνει όλους στην ώρα τους. Κύριε Τσίπρα, ακούγαμε ένα μπαράζ δηλώσεων τόσο καιρό από εσάς και από κυβερνητικά στελέχη, από υπουργούς σας, που έλεγαν ότι η τηλεοπτική αγορά δεν σηκώνει παρά μόνο 4 σταθμούς. Μάθαμε απ' έξω πια ότι η διαφημιστική πίτα είναι 200 εκατομμύρια και ότι τα κανάλια πρέπει να είναι 4, ούτε ένα παραπάνω. Όμως, αυτό το αφήγημα αποδομήθηκε, καταρρίφθηκε από το υψηλό τίμημα που προσέφεραν οι επιχειρηματίες οι οποίοι παίρνουν και τις άδειες. Έδωσαν 246 εκατομμύρια μόνο για τον αέρα, για τη Μαρκίζα. Τι έχετε να πείτε τώρα? Επιπλέον, λέτε ότι τα κάνετε όλα για την νομιμότητα. Ακούσαμε στελέχη σας να λένε ότι τα κανάλια είναι παράνομα, είναι αυθαίρετα. Ποια, κύριε Τσίπρα, εκεί δεν δίνατε τηλεοπτικές συνεντεύξεις, δεν συμμετείχατε σε πολιτικές προεκλογικές εκπομπές? Λόγω αυτών δεν έχουν μπει τόσα χρόνια στα ταμεία δισεκατομμύρια από φόρους και εισφορές. Τα κανάλια ζήταγαν άδεια. Δεν δίναν άδεια οι κυβερνήσεις. Και σας ρωτώ, γιατί τιμωρείτε τους εργαζόμενους σε ένα τηλεοπτικό σταθμό που κέρδισε με το παραπάνω την εμπιστοσύνη των πολιτών, που στον πρόσφατο διαγωνισμό, σε έναν διαγωνισμό ρουλέτα, έδωσε 61 εκατομμύρια ευρώ και δεν πήρε άδεια? Τον Ιανουάριο του 2015, κλαίγοντας σχεδόν, σας ακούσαμε να λέτε στη Βουλή, στις προγραμματικές δηλώσεις, ότι θα είστε κάθε λέξη του Συντάγματος, ότι δηλαδή από τη θέση του Πρωθυπουργού θα υπερασπιστείτε τη δημοκρατία. Όσες περισσότερες φωνές, τόση περισσότερη δημοκρατία. Άλλαξε κάτι, κύριε Τσίπρα, στα πιστεύω σας? Κύριε Τσίπρα, σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να σας απαντήσω ευθέως. Καταρχάς πρέπει να σας πω ότι μας ενδιαφέρουν όλες τις θέσεις εργασίας και στην τελευταία επιχείρηση, όχι μόνο στην επιχείρηση που δουλεύετε εσείς. Και ότι δεν είστε οι μόνοι εργαζόμενοι όλα αυτά τα 6 χρόνια της καταστροφής, 7 χρόνια, ιδίως τα 5 χρόνια της μεγάλης καταστροφής, τότε που τα περισσότερα από τα μέσα ενημέρωσης, τα μη αδειοδοτημένα, καταφέρονταν εναντίον αυτών των εργαζόμενων που δίνανε μάχη για να γλιτώσουν τις θέσεις εργασίας τους, χωρίς έλεος, δεν είστε οι μόνοι εργαζόμενοι που έχετε βρεθεί σε μια δύσκολη θέση. Εμείς όμως, θα σας παρακαλώ, δεν θα με διακόψετε, θα απαντήσω και μετά, όχι, αν θέλετε, όχι διάλογος, επανέρχεστε. Όχι διάλογο. Δεν θα με διακόψετε όμως. Ενδιαφερόμαστε λοιπόν για τις θέσεις εργασίας σας
για τη δική σας την προσωπική και όλων των συναδέλφων σας, όπως ενδιαφερόμαστε και για τις 2.000 θέσεις από τις 4.000 θέσεις που υπήρχαν στο χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης το 2008, γιατί τα κανάλια πανελλαδικής εμβέλειας είχαν 4.000 θέσεις πριν από την κρίση και σήμερα έχουν 2.000 θέσεις. Για αυτούς τους 2.000 εργαζόμενους δεν έκλαψε κανείς. Δεν είχαν μάνα αυτοί. Κανείς δεν έκλαψε. Τώρα υποκριτικά κάποιοι χύνουν κροκοδίλια δάκρυα. Εμείς δεν κάνουμε αυτό. Για τους εργαζόμενους της ΕΡΤ δεν έκλαψε κανείς. Τα 8 μέσα ενημέρωσης πανελλαδικής εμβέλειας δεν είδα να κάνουν καμία μεγάλη, ούτε όπως τώρα κάνουν και σωστά κάνουν κινητοποιήσεις οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ για σας, εσείς τότε να κάνετε κινητοποίηση για τους εργαζόμενους της ΕΡΤ. Όμως εμείς θα σταθούμε δίπλα και στον τελευταίο εργαζόμενο. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί αυτό που μας αφορά δεν είναι να χαθούμε θέσεις εργασίας, είναι να τις προασπίσουμε. Θέλουμε να ρυθμιστεί ένα τοπίο το οποίο ήταν ασίδωτο όλα τα προηγούμενα χρόνια. Και αυτό σημαίνει ότι ταυτιζόμαστε με τις επιταγές του Συντάγματος. Κυρία Τσικρίκα, ξέρετε ότι το ελληνικό δημόσιο, αν υπολογίσουμε λοιπόν αυτό το εξαιρετικά υψηλό τίμημα που δόθηκε σε αυτή τη δημοπρασία, θα έπρεπε να έχει εισπράξει 250 εκατομμύρια σχεδόν, και είναι 27 χρόνια που υπάρχει ασίδωτο και αρρύθμιστο το τηλεοπτικό τοπίο. Θα έπρεπε να έχει γίνει 3 δημοπρασίες. Και μάλιστα σε εποχές όπου οι υποψήφοι καναλάρχες θα είχαν πολύ μεγαλύτερη οικονομική δυνατότητα και οι προσφορές θα μπορούσαν να είναι πολύ μεγαλύτερες. Αναλογιστείτε λοιπόν τι έχει χάσει το ελληνικό δημόσιο. Το ελληνικό δημόσιο έχει χάσει ένα τεράστιο ποσό μόνο και μόνο γιατί οι κυβερνήσεις όλα τα προηγούμενα χρόνια, προκειμένου να στηρίζουν και να στηρίζονται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δεν προχωρούσαν σε κάτι το οποίο είναι αυτονόητο. Να σας θυμίσω επίσης ότι αποτελούσε και μνημονιακή υποχρέωση το πρώτο μνημόνιο και μετά το ξεχάσανε. Να σας πω επίσης, εμείς δίνουμε τη δυνατότητα για 4 τηλεοπτικές άδειες ακριβώς γιατί πιστεύουμε ότι πρέπει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, πανελλαδικής εμβέλειας επαναλαμβάνω, να έχουν την δυνατότητα να έχουν βιώσιμα σχήματα, οικονομικά βιώσιμα σχήματα. Να μπορούν δηλαδή να ζουν από τη διαφημιστική πίτα, από το προϊόν που παράγουν και όχι από τη διαπλοκή με κέντρα εξουσίας. Μεγιστοποίησαμε, είναι η αλήθεια, μέσα από αυτόν τον διαγωνισμό, τα πιθανά κέρδη του ελληνικού δημοσίου. Βεβαίως, το κάναμε. Υπερασπιστήκαμε το δημόσιο συμφέρον. Όταν ξεκίνησε η διαδικασία, όταν βάλαμε μπροστά τη δημοπράτηση, αμφισβητούσαν όλοι και λέγανε γιατί δεν τα δίνετε σε όποιον έρθει να ζητήσει. Βάλαμε, θα θυμάστε, πλαφόντα 3 εκατομμύρια. Αν δεν βάζαμε τους όρους του διαγωνισμού, δηλαδή αν δεν υπήρχε ανταγωνισμός, θα ερχόντουσαν όλοι να δώσουν από 3 εκατομμύρια, θα εισπράταμε 30 και θα παίρναν όλοι τη δυνατότητα να εκπέμπουν πανελλαδικά. Βάλαμε σκληρούς όρους ανταγωνισμού και αποδείχθηκε ότι το τίμημα ήταν πάρα πολύ υψηλό. Έρχομαι όμως τώρα στα θέματα τα οποία μου θέσατε και τα οποία απασχολούν τους εργαζόμενους. Εμείς θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να εργαζόμενος στη δουλειά του. Βεβαίως η αγορά έχει τους δικούς τους όρους να αυτορυθμίζεται. Αν δείτε συνολικά την εικόνα, την μεγάλη εικόνα, έχουμε ένα μέσο το οποίο ήταν ίσως από τα κυριότερα από τον 90 και μετά, το οποίο κλείνει όχι εξαιτίας του διαγωνισμού αλλά εξαιτίας του γεγονότος ότι οι μέτοχοι, πολυμετοχικό, αναφέρομαι στο Μέγκα, δεν φρόντισαν για τη διάσωση του καναλιού και δεν πήγε καν στο διαγωνισμό. Και έχουμε, αναφέρομαι στο Μέγκα. Και έχουμε και μια διαδικασία διαγωνιστική κατά την οποία με αδιάλειτο τρόπο, πράγμα το οποίο δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς, δύο από τους από τα προηγούμενα, από τα μέσα ενημέρωσης τα οποία ήδη εκπέμπουν σήμα, καταφέραν να κερδίσουν άδεια, και δύο νέα έρχονται, δύο νέοι υποψήφοι έρχονται και παίρνουν την άδεια. Άρα στην πραγματικότητα δύο φεύγουν, δύο έρχονται. Θα μου πείτε τώρα τι γίνεται με τους εργαζόμενους.
Από την πλευρά μας, αυτό το οποίο εμείς οφείλουμε να κάνουμε είναι να δώσουμε όσα περισσότερα κίνητρα μπορούμε, προκειμένου, αν υπάρξουν απολύσεις, αυτοί οι εργαζόμενοι οι οποίοι θα απολυθούν να δοθούν κίνητρα προκειμένου να προσληφθούν στους νέους παρόχους. Και αυτό προσανατολιζόμαστε. Ήδη έχουμε εξαγγείλει την πρόθεση σε προγράμματα του Υπουργείου Εργασίας να επιδοτήσουμε για τους 4 καινούριους που έχουν την νόμιμη άδεια να μπορούν να προσλάβουν από τυχόν απολυμμένους με την επιδότηση 360 ευρώ για τον καθένα από αυτούς για τους 12 πρώτους μήνες και για τους 12 επόμενους μήνες με την επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών. Προσπαθούμε δηλαδή να δημιουργήσουμε κίνητρα προκειμένου να μην χαθεί καμία θέση εργασίας. Όμως από εκεί και πέρα πιστεύω ότι θα πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν μπορεί οι εργαζόμενοι να κρατούνται όμοιροι. Να κρατούνται όμοιροι από κάποιους οι οποίοι θέλουν να κρατήσουν το δικαίωμα να εκπέμπουν χωρίς να πληρώνουν. Δεν νιώθουμε όμοιροι πάντως. Το τζάμπα πέθανε, κυρία Τσικρικά. Τι να κάνουμε. Να σας πω, δώσανε τι να κάνουμε. Κάποιοι είχαν μάθει όλα τα προηγούμενα χρόνια, το παραδέχονται και οι ίδιοι, είχαν μάθει να δανειοδοτούνται με θαλασσοδάνεια και να πληρώνουν με αέρα. Θα μπορούσατε να πάρετε περισσότερα χρήματα όμως. Αν... Ο αέρας τελείωσε. Δεν μπορεί κανείς να πληρώνει με αέρα. Τι να κάνουμε. Κάποιοι άλλοι, όχι εγώ, είχαν μιλήσει για νταβατζιλίκη στο παρελθόν. Να σας πω λοιπόν ότι το αεριτζιλίκη και το νταβατζιλίκη τελείωσε στη χώρα. Ένας σταθμός που δίνει 61 εκατομμύρια, κύριε Πρόεδρε, για άδεια. Θα παρακαλούσα, πρέπει να ρωτήσουν και άλλοι συνάδελφοι σας με αυτή την έννοια. Και νομίζω ότι θα συνεχιστεί η συζήτηση και σε ό,τι μείνει σε κρεμότητα. Παρακαλώ, κυρία Μαρίνα Μάνη από το You Today. Κύριε Πρόεδρε, από εδώ. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του ιδιωτικού τομέα ξεπερνούν τα 200 δισεκατομμύρια. Μεγάλο τμήμα αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους μικρομεσαίους. Τα κατασχετήρια αυξάνονται, οι πληστηριασμοί επικρέμονται. Θα ήθελα να ρωτήσω, με βάση και αυτό που είπατε εσείς χθες, ότι η φοροδοτική ικανότητα είναι πλέον πεπερασμένη, σε αυτή τη φάση της διαπραγμάτευσης, τι ακριβώς διαπραγματεύεστε? Παράδειγμα, επαναφορά 100 δόσεων, άθρηση του συνόλου των οφειλών για μια συνολική ρύθμιση με ένα κουρεματάκι ίσως. Και κάτι ακόμα, μιλήσατε χθες για ακατάσχετο λογαριασμό. Ακατάσχετο στο σύνολό του ή ακατάσχετο σε ένα τμήμα του? Πάλι για τους επαγγελματίες μιλώ. Ευχαριστώ. Σε ό,τι αφορά τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, ήδη 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ, 1,8 δις και 1,7 με τη δόση που αναμένουμε να πάρουμε τον Οκτώβρη, μπαίνουν στα δημόσια ταμεία για να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές. 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2016 πέφτουν στην αγορά προκειμένου να αποπληρωθούν ληξιπρόθεσμες οφειλές. Και βεβαίως ένα μεγάλο ποσό αναμένεται και μετά το πέρας της δεύτερης αξιολόγησης μέσα στο 2017 περίπου 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα λοιπόν η ίδια η συμφωνία προβλέπει έναν ρυθμό πολύ πιο εντατικό προκειμένου να καλυφθούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές. Σε ό,τι αφορά το ερώτημά σας για το σκέλος της διαπραγμάτευσης, που βρίσκεται η διαπραγμάτευση. Κοιτάξτε, εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε μπροστά μας την υλοποίηση των λεγόμενων milestones, δηλαδή των, ας το πω έτσι, των βημάτων που πρέπει να γίνουν για την υποδόση των 2,8, την οποία το 1,7 θα είναι για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές. Θέλω να σας πω ότι αυτά τα βήματα είναι επιτοπλίστων τεχνικού χαρακτήρα βήματα, δεν χρειάζονται δηλαδή αποφάσεις από το Κοινοβούλιο, δεν είναι κάποια μεγάλα πολιτικά ζητήματα. Κατά πάσα βεβαιότητα μέχρι τέλος Σεπτέμβρη θα έχουμε ολοκληρώσει και ακολουθούν τα προαπαιτούμενα που αφορούν τη δεύτερη αξιολόγηση. Επίσης, σε ό,τι αφορά τη δεύτερη αξιολόγηση, υπάρχουν κάποια ζητήματα τα οποία είναι τεχνικού χαρακτήρα και τα οποία θα έχουν ολοκληρωθεί, πιστεύω, το συντομότερο δυνατόν, αν όχι μέχρι τέλος Σεπτέμβρη, μέσα στις πρώτες μέρες του Οκτώβρη. Βούλησή μας είναι να τρέξουμε, να επιταχύνουμε
να τελειώσουμε δηλαδή ως το δυνατόν γρηγορότερα τη διαδικασία υλοποίησης των συμφωνηθέντων, και μένουν κάποια μεγάλα ζητήματα που έχουν και μια πολιτική υφή, έχουν ένα πολιτικό σκέλος. Και αντιλαμβάνεστε ότι αυτά έχουμε στόχο βεβαίως να λήξουν μέχρι τα μέσα του Οκτώβρη. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτά έχουν να κάνουν με το ζήτημα των εργασιακών σχέσεων, όπου εκεί, όπως είπα και χθες στην ομιλία μου, έχουμε έναν ακατάβλητο σύμμαχο που είναι το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Και πίσω από το ευρωπαϊκό κεκτημένο δεν μπορούμε να πάμε, όπως δεν μπορεί να πάει καμία χώρα στην Ευρώπη. Θέλω να σας πω ότι η συζήτηση αυτή ήδη διεξάγεται όχι μονάχα στο επίπεδο των θεσμών, των συναντήσεων των θεσμών και της ελληνικής κυβέρνησης, αλλά διεξάγεται και σε διευρωπαϊκό επίπεδο, μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στις 15 του Σεπτέμβρη στην Αθήνα θα γίνει μια πολύ σημαντική διάσκεψη με την παρουσία συνδικάτων από όλη την Ευρώπη. Πιστεύω λοιπόν ότι και εκεί θα υπάρξει η χρυσή εκείνη τομή που θα μας δώσει τη δυνατότητα να κλείσει έγκαιρα η δεύτερη αξιολόγηση και να προχωρήσουμε. Σε κάθε περίπτωση, η εντύπωσή μου είναι ότι κάθε αξιολόγηση από εδώ και στο εξής θα είναι πιο εύκολη από την προηγούμενη. Δεν εφησυχάζουμε βεβαίως, αλλά έχουμε βάσιμες ενδείξεις αισιοδοξίας. Υπήρχε και ένα τρίτο σκέλος στο ερώτημά σας, δεν ξέρω αν το... Είπατε χθες για τον ακατάσχετο λογαριασμό των επαγγελματιών. Βεβαίως. Στο σύνολό του ή σε ένα μικρό ποσοστό? Θα σας εξηγήσω. Όπως γνωρίζετε, ο λόγος για τον οποίο, ίσως δεν γνωρίζετε, να σας το πω, ο λόγος για τον οποίο υπήρξε μια καθυστέρηση στο νομοσχέδιο για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, κάτι το οποίο έπρεπε να έχει γίνει εδώ και καιρό. Έπρεπε δηλαδή να είχαμε καταφέρει να το φέρουμε στην Βουλή και να το ψηφίσουμε πριν από το καλοκαίρι. Είναι διότι υπήρχε μια μεγάλη καθυστέρηση από πλευρά των θεσμών. Δεν ξέρω αν είναι γνωστό, αλλά η εικόνα είναι αντίστροφη από την εικόνα που υπήρχε με τις προηγούμενες κυβερνήσεις στη σχέση Ελλάδας-θεσμών. Εξ όσων γνωρίζω, στην πέμπτη αξιολόγηση κυρίως, ιδίως, η ελληνική κυβέρνηση καθυστερούσε, η κυβέρνηση τότε Σαμαρά, και οι θεσμοί πίεζαν. Τώρα η σχέση μας είναι διαφορετική. Εμείς πιέζουμε. Και για το νομοσχέδιο για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, και για το ταμείο που αφορά το αναπτυξιακό ταμείο, το ΕΤΕΑΝ, και για το νομοσχέδιο που αφορά την εθελοντική, το VDI, Volunteer Disclosure, την εθελοντική δήλωση εισοδημάτων. Νομίζω ότι είμαστε σε ένα πολύ προχωρημένο στάδιο και σε ένα θετικό στάδιο. Αυτό μου έδωσε τη δυνατότητα χθες να εξαγγείλω την άμεση επίσπευση του νομοσχεδίου στη Βουλή για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, για το πλαστικό χρήμα δηλαδή, για να καταλαβαίνουμε και τι λέμε. Αυτό θα γίνει με έναν λογαριασμό για τους επιχειρηματίες, ο οποίος σε ό,τι αφορά τα έξοδα για μισθοδοσία, τα έξοδα σε προμηθευτές και σε ασφαλιστικές εισφορές θα είναι ακατάσχετος. Σε ό,τι αφορά αυτούς τους κωδικούς, τους συγκεκριμένους κωδικούς, θα είναι ακατάσχετος. Και νομίζω ότι αυτό είναι μια εξαιρετική λύση, μια εξαιρετική κατάληξη, διότι και μας δίνει τη δυνατότητα να φέρουμε ένα νομοσχέδιο για ένα πολύ σημαντικό όπως το πλαστικό χρήμα, αλλά και δίνουμε και ένα πολύ σημαντικό, μια πολύ σημαντική διευκόλυνση στους επιχειρηματίες, οι οποίοι θα ξέρουν ότι θα έχουν POS, θα εισπράττουν από το πλαστικό χρήμα χωρίς να φοβούνται ότι κάθε ευρώ που θα μπαίνει μέσα θα πηγαίνει σε παλαιότερες εισφορές. Δηλαδή θα μπορούν να κινηθούν οι επιχειρήσεις, να πληρώσουν μισθούς, εισφορές και προμηθευτές. Η κυρία Νίκη Ζορμπά από το Κεφάλαιο. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Θέλω να επανέλθω λίγο στα ζητήματα της οικονομίας με αφορμή και τα βήματα του οδικού χάρτη που περιγράψατε χθες και τη σημερινή αναφορά σας για το χρέος. Οι δύο από τις πέντε προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στον οδικό χάρτη για την έξοδο από την κρίση, επί της ουσίας δεν είναι απολύτως στο χέρι της ελληνικής κυβέρνησης, τουλάχιστον όχι η ρύθμιση του χρέους και όχι η ένταξη της χώρας στο πρόγραμμα της προσωπικής χαλάρωσης. Δεδομένου αυτού,
Υπάρχει κάποιο plan B από την κυβέρνηση για αιματοδότηση της ελληνικής οικονομίας εάν δεν καταστεί ο στόχος εφικτός της ρύθμισης του χρέους ή απλώς επαφιέμεθα στη θεωρία του πιεσμένου ελαττήριου που περιγράψατε νωρίτερα? Ευχαριστώ. Κύριε Ζορμπά, είναι εξαιρετικά κύριο το ερώτημά σας. Αν θυμάστε, ξεκίνησα την τοποθέτησή μου χθες λέγοντας ότι πρέπει να σχεδιάσουμε για την επόμενη πενταετία. Έβαλα τους στόχους και είπα ότι λίγοι θα διαφωνήσουμε στους στόχους. Να έχουμε μια χώρα η οποία θα είναι στο σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχοντας όμως καταφέρει να είναι μια κανονική χώρα με δικαιοσύνη κοινωνική, με ευμάρεια. Πώς θα τους πετύχουμε όμως είναι το ζήτημα. Και είπα ότι πολλοί θα πούν ότι αυτό εξαρτάται από τους εταίρους μας. Και λέω, είναι ώρα να αντιστρέψουμε τη λογική. Και είπα ότι θα το πετύχουμε μόνο αν εμείς αλλάξουμε τρόπο σκέψης. Η συζήτηση στη χώρα τα τελευταία 7 χρόνια, το 9 και μετά, που ξέσπασε η κρίση χρέους, εστιάζεται στα δημόσια οικονομικά. Εστιάζεται δηλαδή στους υπουργούς των οικονομικών και όχι στους υπουργούς και στα Υπουργεία της Ανάπτυξης. Πρέπει να μιλήσουμε για την οικονομία επιτέλους. Πρέπει να μιλήσουμε όχι για το πώς θα περικόψουμε δαπάνες, πώς θα καταφέρουμε, αλλά πώς θα παράξουμε πλούτο. Αυτό είναι το μεγάλο. Αυτή είναι η μεγάλη συζήτηση για τη χώρα το επόμενο διάστημα. Βεβαίως δεν υπάρχει κανείς που να αμφισβητεί το γεγονός ότι είναι εξαιρετικά κρίσιμοι αυτοί οι προωθητές, οι αποφάσεις δηλαδή αυτές, θα δώσουν όθηση μεγάλη, το χρέος, άλλη μόνο. Θα δώσει άλλη εικόνα στους επενδυτές. Το QE, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, ποσοτική χαλάρωση. Όμως εγώ να σας το πω κι άλλως, ακόμα και αν γίνουν αυτά, αν εμείς δεν αλλάξουμε και δεν παράξουμε πλούτο, δεν θα μπορέσουμε να έχουμε μια βιώσιμη και διαρκή αναπτυξιακή τροχιά. Γι' αυτό λοιπόν και μίλησα χθες, προσπάθησα να μιλήσω για την ανάγκη να εντοπίσουμε τους τομείς εκείνους της οικονομίας που έχουμε ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Και μίλησα για τη φυσική γεωγραφική θέση της χώρας, που μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε επενδύσεις στο real estate και στον τουρισμό, στην ενέργεια, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μίλησα όμως και για το ανθρώπινο κεφάλαιο, το ανθρώπινο δυναμικό. Έχουμε ένα υψηλά εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό. Νέους επιστήμονες φεύγουν. Πρέπει να τους κρατήσουμε εδώ. Γι' αυτό πρέπει να επενδύσουμε στην καινοτομία, στη νεοφυή επιχειρηματικότητα, startups επιχειρήσεις, να σπάσουμε αυτόν τον κλειό της γραφειοκρατίας που εμποδίζει κάθε Έλληνα που θέλει να επιχειρήσει. Να δώσουμε μάχη πολλές φορές για τα αυτονόητα. Για τα αυτονόητα πρέπει να δώσουμε μάχη σε αυτή τη χώρα. Να επενδύσουμε στην αγροτική παραγωγή. Όχι όμως μια λογική επένδυση σε όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά. Όχι οι αγρότες μας να είναι στη λογική και στην οντροπία πόσα θα μας δώσεις. Τι θα παράξεις, να είναι το ερώτημα. Τι θα παράξεις για να πάρεις. Να επενδύσουμε στα ποιοτικά αγροτικά προϊόντα. Και οι συμμαχίες που κάνουμε με χώρες του Νότου, πρέπει, της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας, πρέπει να έχουν και ένα στόχο. Το πρόγραμμα Juncker. Το πρόγραμμα Juncker πρέπει να αφορά, δηλαδή οι επενδύσεις που θα έρθουν, πρέπει να αφορά στοχευμένες παρεμβάσεις που θα δώσουν μια δυναμική στην τόνωση της παραγωγής και θα ενισχύσουν αυτά τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της ελληνικής οικονομίας. Εκεί λοιπόν εγώ θέλω να εστιάσουμε τη συζήτηση στο επόμενο διάστημα. Και αυτό, ξέρετε, δεν είναι εύκολο. Πρέπει να αλλάξουμε και εμείς τρόπο σκέψης και η πολιτική σκηνή γενικότερα. Θα πάρω όμως πρωτοβουλία σε αυτή την κατεύθυνση. Και θα πιστεύω ότι πρέπει τουλάχιστον η τοπική αυτοδιοίκηση, οι περιφέρειες, να συμβάλλουν σε αυτή τη συζήτηση. Να ανοίξουμε τη συζήτηση για την επόμενη μέρα, για την ανάπτυξη, για την παραγωγή νέου πλούτου. Και πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα πιο φιλικό περιβάλλον και για επενδύσεις και να καταφέρουμε να έχουμε μια προοπτική που δεν θα βασίζεται στη λογική του ελαττήριου. Από Βόρεια GR, ο κύριος Τασούλας Αναστάσιος. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας ρωτήσω, αριστερά σας είμαι,
για την απόδοση του στρατοπέδου Παύλου Μελά στην τοπική κοινωνία της Θεσσαλονίκης, στο Δήμο Παύλου Μελά. Εκεί έχετε αναφερθεί κατά επανάληψη για την επιτυχία της ιδιωτικοποίησης του ελληνικού και στη μετατροπή του σε ένα μεγάλο μητροπολιτικό πάρκο. Η Θεσσαλονίκη έχει πάρα πολύ περιορισμένο ποσοστό πρασίνου ανακάτοικο. Είναι αναγκαία τα μητροπολιτικά πάρκα. Στο μητροπολιτικό αυτό, στην περιοχή του πρώην στρατοπέδου Παύλου Μελά, πρόκειται να δημιουργηθεί μητροπολιτικό πάρκο. Υπάρχει και το σχέδιο, υπάρχουν και τα χρήματα από το ΕΣΠΑ. Καθυστερεί όμως από τον κύριο Καμένο η απόδοση στο Δήμο, η παραχώρηση στο Δήμο. Έχετε κάποια χρονικά όρια να μας δώσετε? Να σας είμαι ειλικρινής, δεν γνωρίζω λεπτομέρειες. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχει προχωρήσει σε ένα σχεδιασμό για την δυνατότητα ενός και οικονομικού εξορθολογισμού αλλά και μεταφοράς των μάχημων στρατοπέδων έξω από τα αστικά κέντρα. Αλλά και για την αξιοποίηση της περιουσίας που ανήκει σε ενόπλες δυνάμεις. Θεωρώ ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο θα έχουμε τη δυνατότητα να το δούμε το επόμενο διάστημα με θετική διάθεση. Άλλωστε όλες τους προηγούμενους μήνες καταφέραμε να πετύχουμε σημαντικές νίκες σε αυτό το τομέα. Να σας θυμίσω την πέρα από το λιμάνι του Πειραιά που παραχωρήθηκαν η περιοχή των λιπασμάτων στην περιοχή του Δήμου, στο Δήμο Κερατσινίου και Περάματος, στο Δήμο Κερατσινίου μάλλον. Να σας θυμίσω την υπόθεση του λιμανιού της Πάτρας όπου παραχωρήθηκε όλος ο δημόσιος χώρος μπροστά, όλος ο χώρος του λιμανιού, το μέτωπο δηλαδή της πόλης, βγήκε από την σύμβαση παραχώρησης, την πιθανή παραχώρηση που ενδεχομένως να προκύψει από κάποιον διαγωνισμό του ΤΑΙΠΕΔ στο μέλλον και παραδόθηκε στο Δήμο της Πάτρας. Να σας θυμίσω την υπόθεση της Κεσαριανής, του σκοπευτηρίου της Κεσαριανής, την υπόθεση του Δήμου Αγίου Δημητρίου, μια μεγάλη έκταση παραχωρήθηκε στο Δήμο. Να σας θυμίσω επίσης την υπόθεση του παραλιακού μετόπου, όπου πολύ σύντομα θα κάνουμε αντίστοιχες ανακοινώσεις για την παραχώρηση στους Δήμους που αφορά το παραλιακό μέτωπο στην Αττική όλης της έκτασης του παραλιακού μετόπου. Άρα λοιπόν αυτή είναι η κατεύθυνση την οποία δίνουμε ως κυβέρνηση. Όπου υπάρχει η δυνατότητα το ελληνικό δημόσιο να παραχωρήσει την τοπική αυτοδιοίκηση για χρήσεις που θα αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των πολιτών, η κατεύθυνσή μας είναι να το προχωράμε. Βεβαίως, οι υποθέσεις στις οποίες αναφέρθηκα πιο πριν αφορούν τα ΙΠΕΔ και ΕΤΑΔ, Εταιρεία Κινήτων του Δημοσίου. Το στρατόπεδο αυτό τώρα είναι μια υπόθεση που αφορά και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Σας είπα από την αρχή ότι δεν μπορώ να γίνω πιο συγκεκριμένος, αλλά θα το δούμε με πολύ θετική διάθεση. Η κυρία Βίκη Σαμαρά από το News 247. Κύριε Πρόεδρε, είπατε ότι για το θέμα του χρέους η αφορμή του καυγά είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Όμως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι τελικά εχθρός ή φίλος? Γιατί μιλά για μείωση του χρέους, ζητά όμως και μέτρα στα εργασιακά. Και μια δεύτερη ερώτηση, αν μου επιτρέπετε, γιατί αναφερθήκατε και χθες και σήμερα στα έσοδα από τις άδειες, από τη δημοπρασία των αδειών. Δεν τα έχετε πάρει όμως ακόμη. Είστε σίγουρος ότι θα τα πάρετε και είστε σίγουρος ότι οι θεσμοί θα σας επιτρέψουν να τα μοιράσετε? Καταρχάς, τα έσοδα αυτά θα δοθούν, όπως ορίζει ο διαγωνισμός, σε τρεις φάσεις. 80 εκατομμύρια άμεσα, μέχρι τέλος του μήνα. Άλλα 80 εκατομμύρια μέσα στο 2017 και άλλα 80 εκατομμύρια μέσα στο 2018. Δηλαδή θα έχουμε ένα σημαντικό και απρόσμενο έσοδο, διότι δεν είχε συνυπολογιστεί στην συμφωνία ένα απρόσμενο έσοδο για τον δημόσιο προϋπολογισμό. 80 και 80 και 80 εκατομμύρια. Αντιλαμβάνεστε ότι τις επόμενες μέρες θα είμαστε σε θέση αυτό να γίνει και πράξη, διότι θα δούμε τα πρώτα χρήματα να έρχονται στα δημόσια ταμεία.
Σε ό,τι αφορά το ερώτημα αν θα τα καταφέρουμε ή δεν θα τα καταφέρουμε να τα μοιράσουμε, αν θα μας αφήσουν ή δεν θα μας αφήσουν οι θεσμοί. Κοιτάξτε, έτσι. Εμείς ακριβώς εξαιτίας του γεγονότος ότι πρόκειται για έκτακτα έσοδα που δεν είχαν συνυπολογιστεί, θα έχουμε τη δυνατότητα να τα διανύμουμε σε έκτακτες παρεμβάσεις. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να πάρουμε ένα μόνιμο μέτρο αξιοποιώντας αυτά τα έσοδα. Δηλαδή δεν μπορούμε, για παράδειγμα, να δώσουμε ένα επίδομα που θα είναι μόνιμο, γιατί πρέπει, όταν είναι μόνιμο το επίδομα, να βρούμε και τα αντίστοιχα χρήματα για την επόμενη χρονιά και τη μεθεπόμενη χρονιά. Αλλά έκτακτου χαρακτήρα δαπάνες μπορούμε να κάνουμε. Και όλα όσα εξήγηλα χθες έχουν το χαρακτήρα μιας έκτακτης δαπάνης, όπου βεβαίως έχουμε την αισιοδοξία ότι θα μπορέσουμε να βρούμε την δυνατότητα και την επόμενη χρονιά κάποια από αυτά να τα διατηρήσουμε. Να σας θυμίσω λοιπόν τι είπα χθες, κυρία Σαμαρά. Μίλησα για 60.000 σχολικά γεύματα επιπλέον. Μίλησα για 15.000 επιπλέον παιδιά σε βρεφονηπιακούς σταθμούς. Μίλησα επίσης για 4.000 νοσηλευτές και τεχνικό προσωπικό στα νοσοκομεία σε ένα συνολικό σχέδιο ενίσχυση των δημόσιων νοσοκομείων με 10.000 νοσηλευτές και γιατρούς το επόμενο διάστημα για να αλλάξει η εικόνα στα δημόσια νοσοκομεία. Και μίλησα και για ένα πρόγραμμα, «Γυρίζουμε Ελλάδα», ο τίτλος του, που αφορά τους νέους ερευνητές, τους νέους επιστήμονες και την νεοφυή επιχειρηματικότητα. Να σας πω λοιπόν ότι ιδρύθηκε Ελληνικό Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας με 60 εκατομμύρια ευρώ, όχι ευρωπαϊκούς πόρους, εθνικούς πόρους, με στόχο σε συνεργασία με την EBRD, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα για τις επενδύσεις, αναπτυξιακές επενδύσεις, να γίνει μόχλευση αυτών των χρημάτων, 180 εκατομμύρια ευρώ από την EBRD, 60 από την ελληνική πλευρά, ώστε να έχουμε ένα κουμπαρά 240 εκατομμυρίων ευρώ, ακριβώς για να ενισχύσουμε έρευνα, καινοτομία, νεοφυή επιχειρηματικότητα. Αυτά τα οποία έλεγα πιο πριν, όπου πρέπει να ενισχύσουμε προκειμένου η οικονομία να γυρίσει σελίδα και να αυξήσουμε την πίτα εκμεταλλευόμενη τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της χώρας μας. Ο κύριος Μπάμπης Σιωπανόγλου από Real. Τσιωπάνογλου εδώ, κύριε Πρόεδρε. Συγγνώμη. Τσιωπάνογλου. Τα ξημερώματα, σήμερα σημειώθηκε άλλη μια επίθεση με βόμβες μολότοφ κουκουλοφόρων σε δημιουργία των ΜΑΤ στη Χαριλάου Τρικούπη. Και συμπέφτει αυτή η επίθεση με τη συνέντευξη την οποία έχει δώσει ο πρόεδρος εξωματικής αντιπολίτευσης, ο κύριος Μητσοτάκης, στη Real News, στην οποία λέει σήμερα πως θα τελειώσει το άβατο των εξαρχείων από τον πρώτο μήνα της διακυβέρνησής του, και σας κατηγορεί επίσης ότι έχετε αφήσει συνοδητά τη χώρα σε διάφορους μπαχαλάκηδες, όπως τους χαρακτηρίζει, γιατί αντλείται από εκεί εκλογική πελατεία. Τι απαντάτε και κυρίως γιατί τα εξάρχεια εξακολουθούν να αποτελούν άβατο? Αφού ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει σκοπό να εφαρμόσει τον νόμο στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο, πρέπει κάπου να τον εφαρμόσει. Και θέλει να τον εφαρμόσει στα εξάρχεια. Αλλά ούτε εκεί τον εφήρμοσε τον νόμο ο προκάτοχός του. Διότι αυτή η κατάσταση στην οποία περιγράφεται δεν είναι δημιούργημα του 1,5 χρόνου. Η Μολότοφ στα γραφεία της Χαριλάου Τρικούπη είναι κάτι το οποίο το έχουμε τελευταία 15 χρόνια. Και να σας πω και κάτι άλλο, αν κάποιος προσπάθησε και έβαλε χέρι σημαντικό στα εξάρχεια, ήταν η δική μας κυβέρνηση. Και αναφέρομαι στην επιχείρηση που έγινε με τις 30 και πλέον συλλήψεις, με το κύκλωμα διακίνηση ναρκωτικών στα εξάρχεια, που είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία της ελληνικής αστυνομίας. Λοιπόν, από εκεί και πέρα αντιλαμβάνομαι ότι πρέπει και ο κ. Μητσοτάκης κάτι να πει για να θρέψει ένα κοινό ευυπόλοιπων και συντηρητικών πολιτών που βλέπουν το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να παλαντζάρει σε ζητήματα νομιμότητας με εξαιρετικά επικίνδυνο τρόπο. Και ελπίζω όμως να έχει να πει κάτι συγκεκριμένο και όχι συνθήματα.
Άμα έχει να πει κάτι συγκεκριμένο, ευχαρίστως να τον ακούσουμε. Η κυρία Ειρήνη Σαββοπούλου από το ΣΤΑΡ. Κύριε Πρόεδρε, προς αποκατάσταση καταρχήν της αλήθειας, επειδή λίγο νωρίτερα μας βάλατε απέναντι και από άλλους συναδέλφους μας, περί κροκοδίλων δακρύων για τους εργαζόμενους και τις θέσεις εργασίας που έχουν χαθεί στον κλάδο, δεν μας κλείνει η κρίση. Εμείς αντέξαμε στην κρίση. Εμάς μας κλείνετε εσείς με την απόφασή σας για τις 4 άδειες. Δεύτερον, για την ΕΡΤ που είπατε, να σας θυμίσω ότι κάναμε αλλεπάλληλες απεργιακές κινητοποιήσεις. Τώρα, αυτό που θέλω να επισημάνω, ότι μιλήσατε για τα βατζιλίκια έχοντας απέναντί σας εν δυνάμει άνεργους συναδέλφους και άλλους τόσους που μας ακούν από την Αθήνα. Θέλω να εξηγήσετε λοιπόν στον ελληνικό λαό, επειδή είπατε ότι το τζάμπα πέθανε, γιατί δεν λέτε πόσα χρήματα κατέβαλαν όλα αυτά τα χρόνια τα κανάλια και πόσα θα χάσουν τώρα με τις ασφαλιστικές εισφορές, τη φορολογία, τα επιδόματα ανεργίας. Και εν πάση περιπτώσει, δώστε μας και εμάς ένα χρονοδιάγραμμα για την επόμενη ημέρα. Για παράδειγμα, τη διέξοδο που θα μπορούσε να μας δοθεί για τις θεματικές άδειες που την βάζετε στο απότερο μέλλον και αν αυτό το μέλλον θα είναι πριν ή μετά το μαύρο. Κατανοώ πλήρως την συναισθηματική φόρτιση την οποία έχετε. Αλλά επίσης κατανοώ και το γεγονός ότι η θέση της εργασίας, η εργασία σας είναι ότι πιο πολύτιμο. Το οποίο πρέπει όλοι να το κατανοήσουμε όμως, δεν αφορά μόνο μια συγκεκριμένη μερίδα εργαζομένων, αφορά το 1,5 σχεδόν εκατομμύριο ανέργους που έχουμε δυστυχώς παραλάβει από μια καταστροφική πενταετία στη χώρα, που εκτόξευε την ανεργία από το 7% στο 26%. Θέλω όμως να σας επαναλάβω και προσπαθήστε να το καταλάβετε αυτό, γιατί το λέω με ειλικρίνεια. Δεν σας κλείνει το γεγονός. Δεν κλείνει μάλλον τους σταθμούς σας και δεν ξέρω αν θα κλείσουν κιόλας, διότι αν θέλουν μπορούν να εκπέμπουν σε διάφορες άλλες πλατφόρμες, αλλά όχι αξιοποιώντας ένα δημόσιο αγαθό, μια δημόσια συχνότητα, χωρίς να πληρώνουν. Αυτό που σας κλείνει, αν σας κλείσει, είναι το γεγονός ότι οι ιδιοκτήτες σας, κάνοντας έναν επιχειρηματικό υπολογισμό με βάση τα δικά τους συμφέροντα, δεν θέλησαν να μπουν και να αγοράσουν άδειες. Κάποιοι θα μείνουν απέξω, κύριε Τσίπρα, έτσι κι αλλιώς. Αυτό σας κλείνει. Όσοι θελήσανε, μπήκαν στο διαγωνισμό, δώσανε μεγάλες προσφορές, πήρανε τις άδειες. Ο διαγωνισμός επίσης, πρέπει να σας πω, ότι έγινε με τον πλέον αδιάβλητο τρόπο. Ποιος μπορεί να μας κατηγορήσει ότι δώσαμε τις άδειες σε αυτούς που θέλαμε και αφήσαμε έξω αυτούς που δεν θέλαμε? Να σας θυμίσω τη σπέκουλα η οποία είχε γίνει όλο το προηγούμενο διάστημα, όχι από το δικό σας τηλεοπτικό σταθμό, αλλά από κάποιον άλλον τηλεοπτικό σταθμό, ότι είναι η λυμένη απόφαση να μην πάρει άδεια. Ο Sky. Ο Sky πήρε πρώτος άδεια. Διότι έτσι ήταν ο διαγωνισμός. Είχε τα καλά του, είχε και τα προβλήματά του σε σχέση με την διαδικασία αυτή, διότι κάποιοι πήραν με λιγότερο τίμημα και κάποιοι δώσαν περισσότερα και δεν πήρανε. Αλλά ήταν ο διαγωνισμός αυτός αδιάβλητος, δεν υπήρχε καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Δεν δώσαμε άδεια στους φίλους μας. Ο διαγωνισμός αυτός ήταν έτσι σχεδιασμένος ώστε να μεγιστοποιηθεί το όφελος για το ελληνικό δημόσιο. Πράγματι, έχουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο τίμημα, χρήματα τα οποία μπορούμε να διαθέσουμε για ανάγκες κοινωνικές. Και βρισκόμαστε μπροστά, ενδεχομένως λέω εγώ, σε ένα πρόβλημα σημαντικό. Το αναγνωρίζουμε ότι είναι σημαντικό και για τον τελευταίο εργαζόμενο είναι σημαντικό. Όμως, πιστέψτε με, δεν είναι σημαντικότερο το δικό σας πρόβλημα από το πρόβλημα χιλιάδων άλλων εργαζόμενων, όπως δεν είναι σημαντικότερο το δικό σας πρόβλημα από το πρόβλημα των εργαζομένων του Alter. 600 ήταν, χάσαν τη δουλειά τους. Όχι επειδή έγινε αδειοδότηση, ή το πρόβλημα των εργαζομένων στην ελευθεροτυπία που έκλεισε, ή το πρόβλημα σε μια σειρά από μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και ο νόμος αυτός που ψηφίσαμε για τα μέσα ενημέρωσης, που ένα σκέλος ήταν ο διαγωνισμός και η αδειοδότηση, ένα άλλο σκέλος είναι τα νέα μέσα ενημέρωσης που νομίμως θα λειτουργούν να έχουν μόνιμες και σταθερές θέσεις εργασίας αξιοπρεπούς αμοιβής. Όλοι γνωρίζουμε το καθεστώς της γαλέρας που επικρατεί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και πολύ περισσότερο εσείς και οι συνδικαλιστές σας όλα τα προηγούμενα χρόνια. Θέλω λοιπόν να με πιστέψετε από τη δική μας πλευρά. Μόνος γνώμονας είναι η υπεράσπιση του δημόσιου συμφέροντος.
και ταυτόχρονα βεβαίως και υπεράσπιση των συμφέροντων των εργαζομένων. Αλλά δεν μπορεί να ταυτίζεται τα συμφέροντα των εργαζομένων με τα συμφέροντα των εργοδοτών, και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου, το επανέλαβα και πριν, να δώσουμε κίνητρα για να μην χάθουν θέσεις εργασίας. Από εκεί και πέρα όμως δεν μπορεί στο όνομα της υπεράσπισης κάποιων θέσεων να μην προχωρήσουμε σε μια ρύθμιση που την έχει ανάγκη το ρυθμιστικό τοπίο και η οποία στο κάτω-κάτω ήταν δέσμευσή μας όλα τα προηγούμενα χρόνια. Από την Αυγή, ο Ανδρέας Μπελεγρής. Μια ερώτηση σε σχέση με την Ευρωμεσογειακή Σύνοδο. Είδαμε ότι υπήρξαν κάποιες φωνές από χώρες που δεν συμμετείχαν σε αυτή τη Σύνοδο την Παρασκευή. Κάποιες φωνές που εξέφρασαν μια επιφυλακτικότητα, αν όχι μια αρνητική διάθεση. Χαρακτηριστική τέτοια περίπτωση νομίζω ήταν και η σαρκαστική αντίδραση σε σχετική ερώτηση του Υπουργού Οικονομικών της Γερμανίας, του κ. Σόιμπλε. Θα ήθελα ένα σχόλιο πάνω σε αυτό. Ευχαριστώ. Κύριε Πελεγρίδη, δεν θέλω να πω πολλά. Θα πω ότι η δήλωση αυτή είναι η ένδειξη ότι πέτυχε η Σύνοδος. Πήγε πολύ καλά. Είχε πολύ μεγάλη απήχηση. Και πιστεύω πράγματι ότι θα έχει και συνέχεια και θα παίξει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των νέων συσχετισμών δύναμης στην Ευρώπη. Εσύ δεν θα μιλήσεις. Από την εφημερίδα Καθημερινή, ο κύριος Τζίμας. Κύριε Πρωθυπουργέ, αναλύσατε την κατάσταση μέχρι για το προσφυγικό ζήτημα όπως αυτή διαμορφώνεται έως τώρα και την πολιτική σας. Ωστόσο, τον τελευταίο καιρό στην Ευρώπη, με επίκεντρο τη Γερμανία κυρίως, αρχίζει και διακινείται μια ιδέα ότι σε περίπτωση κατάρρευσης της συμφωνίας με την Τουρκία προορίζεται η Ελλάδα αλλά και η Ιταλία για το ενδεχόμενο που υπάρχει κάποιο ντόμινο από τη Λιβύη ως οι δεξαμενές που θα συγκρατήσουν για λογαριασμό όλους της Ευρώπης μια νέα προσφυγική πλημμυρίδα. Όπως θα έχετε υπόψη σας προφανώς, με σημαία αυτή την πρόταση, το ακροδεξιό κόμμα στην Πομερανία συνέτρεψε το κόμμα της κυρίας Μέρκελ και ήρθε δεύτερο σε ψήφους. Ενώ στην Αυστρία αποτελεί έναν πολύ ισχυρό ούριο άνεμο στα πανιά της ακροδεξιάς που βρίσκεται ένα βήμα πριν κερδίσει την Προεδρία. Και αυτό που έχει ίσως το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι ότι κάποιοι ηθήνοντες της προσφυγικής πολιτικής στο Βερολίνο αρχίζουν να φλερτάρουν με αυτή την ιδέα. Αυτό είναι ένα καινούριο στοιχείο στο προσφυγικό στην Ευρώπη. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν, αν έχετε γίνει δέκτης τέτοιων προτάσεων, για μην πω πιέσεων, εσείς θα μου το πείτε, και εν πάση περιπτώσει ποια είναι η θέση της ελληνικής κυβέρνησης σε περίπτωση που τεθεί αυτό το ζήτημα εν της πράγμαση και μπροστά μάλιστα εν όψει και της συνόδου που υπάρχει στην Σλοβακία. Ευχαριστώ. Παρακολουθώ όλη αυτή τη συζήτηση για την αρθρογραφία από τον διεθνή τύπο και από τον ελληνικό. Δεν έχω γίνει δέκτης. Και πρέπει να σας πω ότι μέχρι στιγμής, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την επικοινωνία που έχω με τη Γερμανίδα Καγκελάριο, δεν έχω γίνει δέκτης τέτοιων πιέσεων. Ούτε πιστεύω ότι έχει στο μυαλό της μια τέτοια εκδοχή. Εμείς πρέπει βεβαίως να είμαστε έτοιμοι για όλα, να ανησυχούμε, να μην εφησυχάζουμε, αλλά νομίζω ότι το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να δουλέψουμε για να εφαρμοστεί το Plan A, η συμφωνία με την Τουρκία. Όπου και εκεί σας είπα πιο πριν έχουμε καθυστερήσεις, έχουμε προβλήματα. Έχουμε μια ενδοχώρα που και αυτή αγκομαχά και πρέπει να βοηθήσουμε για τα κέντρα φιλοξενίας να γίνουν ακόμα καλύτερα και να υπάρχει ένας καλύτερος καταμερισμός και μια αποσυμφόρηση. Έχουμε νησιά στο Βορειοανατολικό Αιγαίο και στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο που αγκομαχάνε. Πρέπει να βοηθήσουμε. Από εκεί και πέρα
πρέπει να δουλέψουμε για να υπάρξουν επιστροφές, δηλαδή να κινηθούν γρήγορα διαδικασίες απονομής ασύλου εκεί που μπορεί να που δικαιούνται και εκεί που δεν δικαιούνται να εφαρμοστεί η συμφωνία και να προχωρήσει και το relocation. Από εκεί πέρα αναφέρεστε όμως ένα κίνδυνο ο οποίος είναι υπαρκτός, δεν μπορώ να σας πω ότι δεν είναι υπαρκτός, αλλά αφορά νομίζω το μέλλον της Ευρώπης συνολικά. Και ξέρετε κάτι, κύριε Τζίμα, πιστεύω ότι εάν οι δυνάμεις του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος που έχουν, παίζουν καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις σήμερα της Ευρώπης στον κίνδυνο της ανόδου της ακροδεξιάς και του ευρωσκεπτικισμού παραχωρήσουν έδαφος και υιοθετήσουν αυτή την ατζέντα, νομίζω και οι ίδιες θα μειώσουν ποσοστά, διότι ο ψηφοφόρος, αν έχει να επιλέξει από κάτι το οποίο είναι original και από κάτι που είναι imitation, θα επιλέξει το original. Το έχουμε δει και άλλες φορές. Το είδαμε και στην Αυστρία, το είδαμε και αλλού. Αλλά και η Ευρώπη θα βρεθεί σε πολύ μεγάλους κινδύνους. Διότι αυτό το οποίο περιγράφεται δεν είναι πια μια Ευρώπη δύο ταχυτήτων, αλλά είναι μια Ευρώπη που διαμορφώνει ένα νότο που είναι, θα έλεγε κανείς, ένα μαύρο κουτί, και μια υπόλοιπη Ευρώπη η οποία είναι μια χαρά. Δεν είναι λοιπόν αυτό ούτε το ευρωπαϊκό όραμα, ούτε το νόημα της αλληλεγγύης που είναι ιδρυτική αξία, ούτε μπορεί κανείς να πιστεύει ότι αυτά θα γίνουν δίχως αντιδράσεις. Εμείς λοιπόν γι' αυτό το λόγο στη σύνοδο που διεξήχθη προχθές στην Αθήνα τα θέματα αυτά τα είχαμε στην ημερήσια διάταξη και πέραν από την ανάγκη συνέργειας και αλληλεγγύης για τη διεκδίκηση θετικών εξαιρέσεων για την ενίσχυση του Νότου να σταματήσει αυτή η διαφορά πλενοσματικού βορρά λιματικού Νότου μιλήσαμε και για τα ζητήματα της μετανάστευσης, για την ανάγκη να υπάρχει αλληλεγγύη, για την ανάγκη να έχουμε μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική, στη μεταναστευτική πολιτική και μια πιο ενεργητική εξωτερική πολιτική. Κάνουμε λοιπόν ό,τι μπορούμε για να διαμορφώσουμε συσχετισμούς ώστε αυτά που περιγράφεται και είναι πράγματι εφιαλτικά να μείνουν ως σκέψεις σε κάποια συρτάρια και να μην τα δούμε μπροστά μας. Κύριος Τσιγουρής από το Μέγκα. Από το Μέγκα και το Εφημερίδα, θα ήθελα να ρωτήσω, κύριε Πρόεδρε, το εξής. Όλες τις τελευταίες δημόσιες αναφορές, τις περισσότερες δικές σας και των στελεχών της κυβέρνησης, που αναφέρεστε στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο, υπάρχουν ποσοτικές αναφορές. Οι περισσότεροι αναφέρονται στο τίμημα. Στο τίμημα. Στο τίμημα. 246 εκατομμύρια και τσακ, την άλλη μέρα ρυθμίστηκε το τοπίο. Θέλω να πω ότι είναι μόνο ποσοτικό για την κυβέρνηση αριστερά στο ζήτημα της τηλεόρασης. Αν δεν είναι ποσοτικό και είναι ποιοτικό, γιατί οι περισσότερες αναφορές είναι για το τίμημα? Αν είναι ποιοτικό, γιατί δεν μιλάτε για το πώς ονειρεύεστε, ας πούμε, το μοντέλο του ραδιοτηλεοπτικού της επόμενης μέρας? Και πόσο διαφορετικό μπορεί να είναι όταν οι δύο πόλοι του νέου τοπίου είναι περίπου, είναι ίδιοι? Πόσο διαφορετικό μπορεί να είναι ή πόσο ίδιο? Ευχαριστώ. Κύριε Τσιγουρή, σας ευχαριστώ για το ερώτημά σας, γιατί πράγματι έχετε δίκιο. Δεν είναι ποσοτικό μόνο. Και βεβαίως δεν ισχυρίζομαι ότι τελειώσαμε εδώ, μετά το διαγωνισμό, με την ανάγκη διαμόρφωση ενός τοπίου που θα έχει κανόνες. Θέλω όμως να μας δικαιολογήσετε. Διότι αυτόν τον διαγωνισμό τον διεξάγαμε με πολύ μεγάλες δυσκολίες. Μιλάνε κάποιοι και ακούω και είναι αστεία ότι θέλουμε να διαμορφώσουμε μια νέα διαπλοκή. Απλά αυτό που θέλουμε είναι να πάμε να υλοποιήσουμε τις δεσμεύσεις μας πηγαίνοντας κόντρα σε όλο το σύστημα, αψηφώντας το πολιτικό κόστος. Ξέρετε τι κόστος έχουμε εμείς από αυτό? Ξέρετε τι κόστος είναι? Ποια νέα διαπλοκή? Αυτοί οι οποίοι μπήκαν στο διαγωνισμό και δεν πήραν άδεια θα είναι εναντίον μας. Αυτοί οι οποίοι εκπέμπανε και τώρα τους αναγκάζουμε να πληρώσουν εναντίον μας. Αυτοί οι οποίοι μπαίνουν, όταν έρχεται ο κύριος Μητσοτάκης και τους λέει εγώ θα στα δώσω τον τζάμπα, πάλι εναντίον μας. Έρχεται τώρα ο κύριος Μαρινάκης και δίνει όσα τρία Champions League για να εκπέμψει. Και έρχεται ο Μητσοτάκης και του λέει τζάμπα αγόρι μου, γιατί να σου δώσω, γιατί να μας δώσει 75 εκατομμύρια, θα τα επιστρέψουμε πίσω. Για σκεφτείτε το αυτό. Για σκεφτείτε ποια κυβέρνηση είχε το σθένος αυτόν τον τόπο 27 χρόνια τώρα να πάει κόντρα σε μία από τις κορυφές του τριγώνου της αμαρτίας.
Διότι αυτό ήταν το σύστημα τόσα χρόνια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν θέλω να τσουβαλιάσω και βεβαίως να αναφερθώ και πριν. Πράγματι, εδώ υπάρχουν και επιχειρηματίες που δεν είχαν την ίδια λογική. Δεν θέλω να τσουβαλιάσω. Υπάρχουν φυσικά και εξαιρέσεις. Αλλά το σύστημα σε γενικές γραμμές αυτό ήταν. Πείτε μου τώρα εσείς ότι δεν ίσχυε αυτό. Σε μεγάλο βαθμό ίσχυε αυτό. Μέσα μαζικής ενημέρωσης τα οποία παίρνανε θαλασσοδάνεια, τραπεζίτες οι οποίοι τους δίνανε τη δυνατότητα να παίρνουν θαλασσοδάνεια και ένα πολιτικό σύστημα το οποίο έκανε τα στραβά μάτια στις τράπεζες προκειμένου να στηρίζεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτό πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει σε αυτή τη χώρα. Και να σας πω κάτι, κύριε Τσιγουρή, όταν ξεκίνησε αυτή η συζήτηση, πίστευα ότι θα έχω σύμμαχο τη Νέα Δημοκρατία και το Μητσοτάκη. Γιατί είναι ένας νέος άνθρωπος. Και είχε υποσχεθεί ο Μεϊμαράκης ότι θα βγει το ΕΣΟΥΡΟΥ. Και πιστεύω ότι θα το έκανε αν έμενε. Και ο κ. Μητσοτάκης το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να μπλοκάρει το ΕΣΟΥΡΟΥ. Για να στηρίξει ποιους? Αυτούς οι οποίοι όλα τα προηγούμενα χρόνια είχαν μάθει να είναι πάνω από τον νόμο. Κάποιοι από αυτούς, επαναλαμβάνω, είναι επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν παραγωγικές δραστηριότητες. Δεν θέλω να τους βαλιάσω όλα. Κάποιοι κάνανε έναν υπολογισμό και είπανε, είναι υπερβολικά να δώσουμε μεγάλα ποσά, μεγάλα νούμερα. Δεν θα μπούμε. Σεβαστώ. Σεβαστή η απόφασή τους, να πω και κάτι. Μπορεί να είναι και πιο λογική. Πιο υγιής. Από την άλλη πλευρά όμως εμείς, ως κυβέρνηση, πρέπει να υπερασπιστούμε το ελληνικό δημόσιο. Όχι τους φίλους μας. Όχι αυτούς που θα μας βοηθήσουν. Και δεν φοβόμαστε να είμαστε, να κάνουμε αυτό που κάνουμε και να κρινόμαστε από τους Έλληνες πολίτες χωρίς να έχουμε την ανάγκη να μας λιβανίζουν μέσα ενημέρωση. Δεν θέλουμε να μας λιβανίζουν μέσα ενημέρωση. Θέλουμε αντικειμενική ενημέρωση. Δυστυχώς όμως στον τόπο υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα πλουραλισμού. Τώρα με τα πολλά κανάλια. Υπάρχει πρόβλημα αντικειμενικής ενημέρωσης. Διότι είναι συμφέροντα πίσω που ορίζουν την είδηση. Ή δεν είναι έτσι? Άρα λοιπόν έχετε απόλυτο δίκιο. Το ένα σκέλος με το διαγωνισμό. Το δεύτερο σκέλος και το πιο ουσιαστικό, να υπάρξει ένα εθνικό συμβούλιο τηλεόρασης και επευθύνω εκ νέου κάλεσμα στην αξιωματική αντιπολίτευση να σταματήσει να λέει άλλο πρόσαλα πράγματα, μία έτσι, μία αλλιώς. Μία ότι δεν θα αναγνωρίσει το διαγωνισμό, την άλλη ότι θα κρατήσει αυτούς που πήρανε και θα ζητήσει χρήματα για αυτούς που δεν πήρανε, την τρίτη ότι θα επιστρέψει πίσω τα 250 εκατομμύρια, όπως είπε ο κ. Δένδιας. Λοιπόν, να αναγνωρίσει το διαγωνισμό, γιατί είναι νόμος του κράτους, να παραδεχθεί ότι είχε άδικο και ότι ήταν ατόπιμα η υπεράσπιση ιδιωτικών συμφερόντων έναντι του δημόσιου και να πάμε μαζί στον ορισμό Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που θα βάλει κανόνες στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο και στους 4 νομίμως λειτουργούντες σταθμούς. Από το Κόντρα, η κυρία Στέλλα Γκαντόνα. Καλησπέρα, κύριε Πρωθυπουργέ. Από εδώ. Αν σας ζητούσα να συγκρίνετε τον κύριο Κώστα Καραμαλή με τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, τι θα απαντούσατε? Γιατί κατά καιρούς είναι πολλοί εκείνοι που λένε ότι διαχωρίζεται την περίοδο διακυβέρνησης του κύριου Καραμαλή και μάλιστα ότι ουδέποτε του επιτίθεστε και προσωπικά. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, δεν είναι το ακούω κι εγώ αυτά. Αλλά ο Καραμαλής ήταν πρωθυπουργός σε μια άλλη περίοδο για τη χώρα, σε μια περίοδο που η χώρα έβγαινε, είχε μπροστά τους Ολυμπιακούς αγώνες και είχε φτάσει σε ένα εξαιρετικά σημαντικό πεδίο μεγέθυνσης, ανάπτυξης, ευημερίας και έχει κριθεί για τον τρόπο που διαχειρίστηκε τις καλές εποχές. Και τον έχει κρίνει ο ελληνικός λαός και η ιστορία. Όπως έκρινε αργότερα και τον Παπανδρέου, όλους τους πρωθυπουργούς οι οποίοι στην περίοδο της κρίσης έπαιξαν σημαντικό ρόλο, θα κρίνει και εμένα στο μέλλον. Ο ιστορικός του μέλλοντος. Από εκεί και πέρα, αν μου ζητάτε να κρίνω τη Νέα Δημοκρατία, τότε και τώρα θα σας πω ότι έχει μεγάλες διαφορές. Αυτό δεν σημαίνει ότι υποστηρίζω τον έναν ή κατηγορώ τον άλλον. Λέω ότι έχει μεγάλες διαφορές. Είναι ένα κόμμα το οποίο επί της περίοδου του Καραμαλή, που σας θυμίζω ότι είχε πολύ έντονη αντιπολίτευση από το ΣΥΡΙΖΑ και από μένα προσωπικά,
η στρατηγική ήταν ο μεσαίος χώρος. Αργότερα έγινε ένα κόμμα που υιοθέτησε τον Άδωνη, τον Γεωργιάδη και τον κύριο Βορύδη. Το κλασάτα στελέχη του κύριου Καρατζαφέρη. Αυτό είναι σημαντικό. Σήμερα ο κύριος Γεωργιάδης είναι αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι απλά ένας τέλεχος. Και βγαίνει ο Σόιμπλε και κατηγορεί τη Σύνοδο και βγαίνει και λέει άπαιχτος. Εντάξει, αυτά είναι στοιχεία τα οποία προβληματίζουν και τον συντηρητικό κόσμο. Αλλά δεν είμαι εγώ αυτός ο οποίος θα κρίνω. Σε ό,τι αφορά τον κύριο Μητσοτάκη, επαναλαμβάνω. Ο κύριος Μητσοτάκης έχασε την ευκαιρία να αποδείξει ότι θέλει να φέρει μια νέα πνοή, ένα νέο ήθος στην πολιτική ζωή του τόπου και να υπερβεί το όνομά του. Αλλά δυστυχώς με τη στάση του αποδεικνύει ότι αυτό που είναι είναι ό,τι ακριβώς σηματοδοτεί. Η συνέχεια ενός παλιού πολιτικού συστήματος, μιας οικογένειας που 70 χρόνια τώρα είναι στην πολιτική ζωή του τόπου, άρα ό,τι πιο παλιό. Και ταυτόχρονα υπερασπιστής του παλιού, ενός πολιτικού συστήματος το οποίο ήταν διαπλεκόμενο και θέλει να συνεχίσει να είναι με ιδιωτικά συμφέροντα. Δεν σημαίνει αυτό ότι δεν μπορούμε να βρούμε και κάποιους κοινούς τόπους σε άλλα ζητήματα, ούτε ότι εγώ θα είμαι απέναντί του χωρίς να τηρώ τις θεσμικές μου υποχρεώσεις απέναντι στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά νομίζω ότι σε ό,τι αφορά τη στάση του από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε μέχρι σήμερα, αποδεικνύει ότι είναι ο εκφραστής αυτού του πολιτικού συστήματος που καταδίκασε ο ελληνικός λαός 3 φορές στις κάλπες μέσα στο 2015. Από τα παραπολιτικά, η κυρία Ελένη Καλογεροπούλου. Εμείς πήραμε άδεια, κύριε Πρόεδρε, οι Πειραιώτες. Τι είστε εσείς? Οι Πειραιώτες, είπα. Ερώτηση, παρά λίγο να μην πάρουμε. Λοιπόν, ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Άκουσα με πολύ ενδιαφέρον το πού θα δώσετε τα 245 εκατομμύρια που πήρατε από τις τηλεοπτικές άδειες. Και πραγματικά, τα όσα είπατε για την υγεία και την παιδεία έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Την ερχόμενη εβδομάδα συνεδριάζει το ΣΤΕ. Εάν η απόφαση για το αν ο νόμος που φέρατε είναι συνταγματικός ή όχι, εάν υπάρξει μια κακή απόφαση για την κυβέρνησή σας, θα πάρετε πίσω τις εξαγγελίες που κάνατε σήμερα? Και από εκεί και ύστερα, σε ό,τι αφορά την ουσία του νόμου, έχετε πλαν B, τι θα κάνετε? Κυρία Καλογεροπούλου, όλο το προηγούμενο διάστημα κάποιοι αφήναν να εννοηθεί ότι αυτή η διαδικασία δεν θα γίνει ποτέ. Κάποιοι δεν πιστεύουν ότι θα γίνει. Σαν τη λογική της παρένθεσης. Κάποιοι θεωρούσαν ότι τα ασφαλιστικά μέτρα θα ρίξουν τον νόμο. Κάποιοι τώρα θεωρούν ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο στην προσωρινή του απόφαση έχει μιλήσει για δημόσιο συμφέρον και τώρα που το δημόσιο συμφέρον έχει αποτυπωθεί και σε νούμερα, θα βγει και θα πει ότι άκυρος ο διαγωνισμός, γιατί είναι πολλά τα χρήματα που θα πάρει το ελληνικό δημόσιο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, η απάντηση στο ερώτημά σας, η τυπική και ουσιαστική, είναι ότι η κυβέρνηση θα κάνει ότι η δικαιοσύνη, μάλλον, είναι ανεξάρτητη να πάρει τις αποφάσεις της και η κυβέρνηση θα τη σεβαστεί απολύτως. Αλλά δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν δίνονται μία πιθανότητα. Από εκεί και πέρα, αντιλαμβάνεστε ότι βρισκόμαστε ακόμα στο αρχικό στάδιο της διαδικασίας. Δηλαδή έχουν κηρυχθεί οι προσωρινοί υπερθεματιστές, ελέγχονται τα στοιχεία τους, τοποθενέσχες τους, θα υπάρξουν βεβαίως οι τελεσίδικες αποφάσεις των δικαστηρίων, θα έρθουν τα πρώτα χρήματα, θα ξεκινήσει η διαδικασία. Εγώ πιστεύω ότι το μεγάλο βήμα που πρέπει να γίνει είναι η συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Αυτό όμως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη στάση της αντιπολίτευσης. Όπως έχουμε αποδείξει, δεν πρόκειται να μείνουμε με δεμένα τα χέρια. Θα προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε στο διαγωνισμό για τους περιφερειακούς σταθμούς, αλλά και στην προσπάθεια να μπουν κάποιοι όροι στην ποιοτική όρη που ήδη υπάρχουν στον νόμο σε σχέση με τη λειτουργία των νέων σχημάτων και των νέων σταθμών.
Επαναλαμβάνω, οι νέοι υπερθεματιστές, οι νέοι ιδιοκτήτες νόμιμης άδειας μέσω μαζικής ενημέρωσης διαχειρίζονται δημόσια συχνότητα. Δεν μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Πρέπει να βρίσκονται μέσα σε κάποιους κανόνες πλουραλισμού, αντικειμενικής ενημέρωσης, μέσα σε κάποιους κανόνες, διότι το παραγόμενο τηλεοπτικό προϊόν είναι και πολιτιστικό προϊόν για παιδαγωγή την ελληνική κοινωνία, τους Έλληνες πολίτες και τηλεθεατές. Άρα πρέπει να μπουν κάποιοι κανόνες και εμείς είμαστε αποφασισμένοι αυτούς να τους βάλουμε. Από το ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης Focus, ο κύριος Δημήτρης Βενιέρης. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Χθες στον Focus επιλέξαμε να μεταδώσουμε την ομιλία σας ολόκληρη, γιατί υπήρχε ένα ζήτημα με τις απεργίες κλπ. Και θέλω να ακούσουμε τι θα πείτε. Δεν σας κρύβω ότι χάρηκα πάρα πολύ με αυτά που άκουσα για καινοτομία, για ανάπτυξη, για επενδύσεις και πολλά ακόμη. Αλλά αναρωτήθηκα πόση σχέση μπορεί να έχουν όλα αυτά με έναν κυβερνητικό σχηματισμό που μέσα υπάρχουν απόψεις υπουργών και μάλιστα στο Υπουργείο Παιδείας απέναντι στην αριστεία, απέναντι στην βαθμολόγηση, απέναντι στην αξιολόγηση, υπέρ του πανεπιστημιακού ασύλου, υπέρ των αιωνίων φοιτητών. Πριν από λίγες μέρες μίλησα με τον κύριο Πελεγρίνη, τον είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, μπορεί να σας το πει και ο ίδιος. Και επειδή είναι δόκτωρα σε ένα πανεπιστήμιο της Ευρώπης, του είπα, κύριε Υπουργέ, εκεί όπου είστε δόκτωρας υπάρχουν αιώνιοι φοιτητές? Μου είπε όχι. Υπάρχει πανεπιστημιακό άσυλο? Μου είπε όχι. Και του είπα γιατί. Μου άρεσαν αυτά που είπατε. Η Θεσσαλονίκη, και δεν είναι δική σας ευθύνη, έχει ένα θεσμό πολύ σημαντικό, την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δύο μέρες τώρα είμαστε μια φυλακή. Εμείς έχουμε στούντιο μέσα στην έκθεση. Μια άδεια έκθεση, αγαπητέ κύριε Τσίπρα, κύριε Πρόεδρε της κυβέρνησης, και δεν είναι, επαναλαμβάνω, δική σας ευθύνη, αλλά κάποια στιγμή να το δείτε. Γιατί οι άνθρωποι, οι 1.200 που πλήρωσαν εκεί μέσα, και είναι επενδυτές, επιχειρηματίες, άνθρωποι της αγοράς, πληρώνουν τζάμπα ενίκιο για να έχουμε δύο μέρες 4.000 αστυνομικούς, όπως ο κύριος Μπουτάρης μας είπε χθες στο κυβερνείο, οι οποίοι ήρθαν στα ξενοδοχεία. Δεν υπάρχουν ελεύθερα ξενοδοχεία για εκθέτες. Αυτές οι δύο. Όχι, πώς δένει το ένα με το άλλο. Στο δεύτερο, δεν επιρρύπτω ευθύνη στον κύριο Τσίπρα, αλλά πρέπει κάποια στιγμή την έκθεση να την δούμε διαφορετικά. Αυτό είναι αυτό που αφουγκραζόμαστε από την κοινωνία, κύριε Γιώργο Βασίλη. Ευχαριστώ. Η ερώτηση είναι η πρώτη, βέβαια. Όχι, εγώ να προσπαθήσω να δώσω μια απάντηση και στα δύο θέματα που θίξατε. Σε σχέση με την έκθεση, αναφέρεστε στη χθεσινή ημέρα, στην ημέρα δηλαδή όπου υπάρχουν εκεί διαδηλώσεις, κινητοποίησεις, παρουσία του Πρωθυπουργού. Χθες είχαμε και την παρουσία του Αντιπροέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Αντιλαμβάνεστε, για λόγους ασφαλείας, όχι μόνο στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού, αλλά και ενός ξένου ηγέτη, με μία έννοια, υπάρχουν αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Ούτε εμένα μου αρέσει αυτή η εικόνα. Αλλά δεν έχετε δίκιο την άδεια η έκθεση. Η εικόνα που μας έδωσε η διοίκηση της έκθεσης είναι ότι έχει αναγεννηθεί. Η εικόνα που μας έδωσε είναι ότι τα τελευταία 3 χρόνια έχει αλλάξει πλήρως η φορά προς τα πάνω. Ότι πέρυσι είχαμε ρεκόρ επισκεπτών, το οποίο θα το έχουμε και φέτος, θα το υπερβούμε. Και ότι φέτος είχαμε ρεκόρ εκθετών. Και ότι η έκθεση παίρνει πια ξανά την έγκλη την οποία είχε τα προηγούμενα χρόνια και στρέφεται και σε συγκεκριμένους τομείς. Και έχουμε και την τιμόμενη χώρα που δίνει μια σηματοδότηση επιπλέον παράλληλη με τη στρατηγική της κυβέρνησης για ανοίγματα σε μεγάλες οικονομίες. Φέτος τη Ρωσία, του χρόνου την Κίνα. Πρέπει να αλλάξει η έκθεση. Ναι, πρέπει να αλλάξει. Εγώ είμαι αυτής της άποψης. Πιστεύω ότι θα πρέπει η έκθεση να μετατραπεί σιγά-σιγά, όχι από ένα ανιαρό πολιτικό φόρουμ των εγχώριων πολιτικών δυνάμεων, αλλά να γίνει ένα διεθνές οικονομικό φόρουμ και πολιτικό φόρουμ έξω από το εμπορικό της κομμάτι. Αντίστοιχο με αυτά που βλέπουμε, φυσικά σε άλλη κλίμακα δεν θα γίνει Νταβός, αλλά αντίστοιχο με αυτά που βλέπουμε σε άλλα σημαντικά οικονομικά φόρουμ ή εκθέσεις. Όμως δεν έχω την εικόνα μιας άδειας έκθεσης. Έχω την εικόνα μιας έκθεσης που ξαναπήρε πάνω της. Σε ό,τι αφορά αυτά που είπατε, κοιτάξτε, πρέπει να δούμε τα πράγματα και να ανοίξουμε ένα μεγάλο διάλογο για την παιδεία, χωρίς προκαταλήψεις. Διότι εγώ ακούω τσιτάτα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι απέναντι στην αριστεία. Γιατί είναι απέναντι στην αριστεία? Πώς ξεκίνησε αυτό? Ναι, μια κουβέντα η οποία έχει ένα φιλοσοφικό περιεχόμενο, να δούμε στην πράξη τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή, τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ ενάντια στη λογική του ότι πρέπει να βγάζουμε άριστους μαθητές και φοιτητές. Ο Μπαλτάς είπε ότι θέλουμε να έχουν όλοι το δικαίωμα στην αριστεία. Αυτό είπε στην πραγματικότητα. Και όταν γινόταν η συζήτηση για το αν θα έχουμε σχολεία
πειραματικά ή πρότυπα, είπε ότι τα πειραματικά σχολεία δεν μπορεί να λειτουργούν όπως τα πρότυπα. Στα πειραματικά σχολεία πρέπει να έχουμε μαθητές και υψηλής βαθμολογίας και μέσης βαθμολογίας και χαμηλής βαθμολογίας. Όπως γίνονταν πάντα στη χώρα και όπως γίνεται και στην Ευρώπη. Αυτό είναι το, γιατί αυτό είναι πειραματικό. Και νομίζω, δεν ξέρω αν θα την αδικήσω, έχω την αίσθηση ότι τον νόμο Γιαμαντοπούλου είχε γίνει, αλλά κάνω λάθος, είχε αλλάξει αυτό. Για να δείτε όμως μια συζήτηση και μια στρέβλωση μέχρι που μπορεί να φτάσει. Η αριστερά έχει μια αντίληψη για τη δυνατότητα να δοθούν οι ευκαιρίες σε όλους και ιδιαίτερα σε αυτούς που δεν έχουν οικονομική δυνατότητα να μπορέσουν να έχουν την καλύτερη δυνατή, το καλύτερο δυνατό επίπεδο γνώσης. Θέλουμε άριστα σχολεία παντού και όχι άριστα για λίγους. Όχι άριστα τα σχολεία εκείνα της υψηλής κοινωνίας και πλέμπα για όλους τους υπόλοιπους. Όμως μπαίνουμε σε μια θεωρητική συζήτηση. Εγώ θέλω να σας πω κάτι πολύ συγκεκριμένο. Η μεταρρύθμιση που προωθούμε τώρα στο γυμνάσιο είναι μια μεταρρύθμιση αναγκαία. Ας τοποθετηθούμε επί του πρακτέου. Θα ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση στη Βουλή για να τοποθετηθούν και τα κόμματα. Είχε μετατραπεί το γυμνάσιο σε εξεταστικό κέντρο. Και το Λύκειο είναι εξεταστικό κέντρο και πρέπει να δούμε αν αυτό είναι το καλύτερο δυνατό σύστημα για να αναπτυχθούν οι δεξιότητες, οι δυνατότητες και να κριθούν οι μαθητές για την εισαγωγή τους στα πανεπιστήμια. Σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη υπάρχουν διαφορετικές μορφές εισαγωγής, διαφορετικοί τρόποι. Εμείς φορτώνουμε τα παιδιά σε μία εξέταση. Μία εξέταση να κρίνει όλη τη ζωή. Αυτό νομίζω ότι δεν είναι δίκαιο. Επίσης, στο γυμνάσιο προωθείται τώρα μια μεταρρύθμιση η οποία μικραίνει τον αριθμό των μαθημάτων σε 4 βασικά μαθήματα που θα εξετάζονται οι μαθητές 2 φορές σε 2 τετράμινα και όχι 3 τρίμινα, ώστε να μην γίνεται αυτό το χάλι να είναι διαρκώς στην ανάγκη ακόμα, δυστυχώς θα έλεγα εγώ, διότι είναι και κακή νοοτροπία των οικογενειών, να κάνουν φροντιστήρια για μαθήματα δευτερεύοντα. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να δώσουμε βάρος και θα δώσουμε βάρος στην παιδεία, αλλά πρέπει η συζήτηση για την παιδεία και το εκπαιδευτικό σύστημα να γίνει αποφορτισμένη από τσιτάτα και από προκαταλήψεις. Διότι είναι ζητήματα στα οποία στην τελική ανάλυση και ας συμφωνήσουμε ανεξαρτήτως αν είμαστε δεξιάς ή αριστερής τοποθέτησης. Είναι το μέλλον των παιδιών μας. Και να σας πω και κάτι. Φυσικά οι δαπάνες είναι κρίσιμο μέγεθος. Νομίζω ότι μία μάχη πρέπει να δώσουμε είναι να αυξήσουμε το ποσοστό των δαπανών. Είμαστε μικρότεροι σε ποσοστιαίες δαπάνες του ΑΕΠ στην Ευρωζώνη από τις μικρότερες. Πρέπει να αυξηθούν οι δαπάνες για την παιδεία. Αλλά υπάρχουν και σημαντικές αλλαγές που δεν χρειάζονται δαπάνες. Χρειάζεται σχέδιο. Και εμείς αυτή τη συζήτηση θα την ανοίξουμε. Από την εφημερίδα Ήπεθρος Χώρα, η κυρία Χρυσοχώου Αφροδίτη. Κύριε Πρόεδρε, το αίτημα της δίκαιης και ισόρροπης ανάπτυξης είναι επίκαιρο, τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων, στο πλαίσιο δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα, πριν από λίγες ημέρες, υπήρξε πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης για συνεννόηση με τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου σε πολιτικό αλλά και θεσμικό επίπεδο. Πώς βλέπετε, κύριε Πρόεδρε, αυτήν την κοινή πορεία και συνεννόηση των χωρών του Νότου στο γεωργικό τομέα, δεδομένης της βαθιάς και συνεχιζόμενης κρίσης στις γεωργικές αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και της έναρξης των συζητήσεων για την μελλοντική ΚΑΠ. Και μάλιστα, αν θέλετε, σε μια αγροτική Ευρώπη, όπου οι χώρες του Βορρά είναι πλήρως προσανατολισμένες στη λογική των αγορών, ενώ ο Νότος αγκομαχά να επιβιώσει, υπηρετώντας το μοντέλο μιας διαφοροποιημένης και ποιοτικής γεωργίας. Ευχαριστώ. Θέτεται ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα, διότι σας θυμίζω ότι η πρώτη μεγάλη επιτυχία της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε στην ΕΟΚ, ήταν τα μεσογειακά προγράμματα, που πάλι ήταν έτσι μια επιτυχία του Νότου και είχε ιδιαίτερη αναφορά στην αγροτική παραγωγή, στην πρωτογενή παραγωγή. Σήμερα έχουμε την κοινή αγροτική παραγωγή, η οποία δημιουργεί συνθήκες 2 ταχυτήτων. Είναι γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Περιφέρεια είναι ουραγός, δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις σε σχέση με την ποιότητα των προϊόντων, τις συνθήκες που επικρατούν σε κάθε τόπο χωριστά. Είχαμε βεβαίως όλο το προηγούμενο διάστημα, ειδικά στη χώρα μας, και μία πολύ στρεβλή
λογική και κυρίως την, την απαξίωση του συνεταιριστικού κινήματος, και αυτό είναι κάτι που μας καθιστά ουραγούς και στο Νότο σε σχέση με άλλες χώρες όπως η Ισπανία, για παράδειγμα η Ιταλία. Όμως πράγματι θέτεται ένα ζήτημα κρίσιμο. Πρέπει να υπάρξουν συνέργειες για κοινή διεκδίκηση με τις χώρες της περιφέρειας της Μεσογείου, του Ευρωπαϊκού Νότου, για την αδιάρθρωση αγροτικής παραγωγής, για τη μείωση του κόστους της παραγωγής. Γιατί νομίζω ένα από τα μεγάλα προβλήματα σήμερα είναι το κόστος παραγωγής. Και για την αντιμετώπιση αθέμητων εμπορικών πρακτικών σε βάρος των παραγωγών στην αλυσίδα τροφίμων. Μιλάω για τα λεγόμενα καρτέλ. Επίσης, νομίζω ότι θα πρέπει να κινηθούμε στην κατεύθυνση να προσανατολίσουμε όποια εργαλεία υπάρχουν, όπως για παράδειγμα το πρόγραμμα Juncker, το σχέδιο Juncker, για σχέδια, για επενδύσεις που θα έχουν τον χαρακτήρα της ενίσχυσης της παραγωγικής βάσης. Αναπτυξιακές επενδύσεις που θα δώσουν όθηση στον πρωτογενή τομέα, στην πρωτογενή παραγωγή. Εκεί υπάρχει ένα θέμα σε σχέση με την εθνική συμμετοχή και αντιλαμβάνεστε, έχουμε ένα εργαλείο τώρα για την ανάπτυξη στην Ευρώπη που εκ των πραγμάτων, αν δεν υπάρξουν κάποιες διορθώσεις, αντί να αμβλύνει τις ανισότητες, μπορεί να τις μεγενθύνει. Διότι, ξέρετε, το σχέδιο Juncker απαιτεί τη συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων. Άρα δηλαδή είναι κάποια δημόσια ευρωπαϊκά χρήματα, στοπικοινωτικά χρήματα, ευρωπαϊκά χρήματα που με μόχλευση μεγενθύνεται ο αριθμός τους, η ποσότητά τους. Πώς λοιπόν να βάλει την εθνική συμμετοχή μια χώρα της περιφέρειας όταν ξέρει ότι υπάρχουν πάρα πολλοί αυστηροί κανόνες για το έλλειμμα? Η Ελλάδα πρέπει να έχει πρωτογενή πλεονάσματα, η Πορτογαλία πρέπει να είναι στο 3% του συμφώνου σταθερότητας. Και όταν ξέρει ότι δεν υπάρχει τόσο μεγάλη ζήτηση από ιδιώτες επενδυτές σε σχέδια στήριξης παραγωγής, γιατί αυτά θα έχουν μακροχρόνια απόδοση. Και πάνε τα χρήματα αυτά στο βορρά. Άρα, αν μείνει έτσι και το σχέδιο Juncker, χωρίς αλλαγές, θα μεγαλώσει τις αντιθέσεις στην Ευρώπη. Εκεί λοιπόν έχει ξεκινήσει μια συζήτηση. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να έχουμε τη συμμαχία για τη διεκδίκηση όριμων αιτημάτων. Πρέπει να ενισχύσουμε, επαναλαμβάνω, την παραγωγή και εμείς στην Ελλάδα πρέπει να επενδύσουμε στα ποιοτικά προϊόντα, στα ανταγωνιστικά προϊόντα. Ο κύριος Πλάκας Βαγγέλης από το TV100. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε, δεξιά σας στο βάθος. Απαντήσατε προηγουμένως σε μια ερώτηση για τις ιδιωτικοποιήσεις και είπατε πως στόχος σας είναι επίσης για αυτές που πρέπει να υλοποιήσετε να αυξήσετε τα παράλληλα ωφέλη. Εχθές στην ομιλία σας είπατε πως έχετε έρθει σε συμφωνία για ιδιωτικές επενδύσεις 180 εκατομμύρια στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Το master plan, στο master plan το ποσό αυτό είναι 300 και κάτι εκατομμύρια. Άρα υπάρχει ένα σημαντικό κενό, το οποίο προφανώς συνδέεται με ουσιαστικά αναπτυξιακά έργα. Δεν ξέρω πώς προκύπτει και πώς θα το καλύψετε. Και επίσης, για μια άλλη πολύ σημαντική ιδιωτικοποίηση, αυτή της ΕΙΑΘ θα την προχωρήσετε? Είχατε πρωτοστατήσει ως κόμμα στο δημοψήφισμα για το νερό της Θεσσαλονίκης. Και εργαζόμενοι και άλλοι φορείς με τους οποίους είχατε συναντηθεί στο κίνημα «Σώστε το νερό», σας κατηγορούν πως με την αποκρατικοποίηση ενός ικανού ποσοστού της ΕΙΑΘ ουσιαστικά την πουλάτε. Κύριε Βλέκα, σας ευχαριστώ για τα ερωτήματά σας. Είναι χρήσιμα. Δεν είπατε ότι έχουμε έρθει σε συμφωνία. Είπατε ότι προβλέπουμε ότι ο διαγωνισμός θα δώσει τη δυνατότητα στον ανάδοχο να κάνει επενδύσεις 180 και πλέον εκατομμυρίων ευρώ. Και εξήγησα αρχικά ότι για μας είναι σημαντικότερο πράγμα οι επενδύσεις από το ίδιο το τίμημα. Δεν μπορούμε όμως να αγνοήσουμε και το τίμημα, διότι είναι ένας διεθνής διαγωνισμός που πρέπει να είναι επιτυχημένος.
αλλά είναι σημαντικότερες επενδύσεις, διότι το τίμημα πηγαίνει στον κουβά του χρέους. Γνωρίζω ότι το master plan, θέλω όμως να έχουμε ρεαλιστικούς στόχους, διότι το ζήτημα είναι να υπάρξει ανάδοχος. Και αντιλαμβάνεστε ότι αυτό εξαρτάται και από τη ζήτηση και από τις προθέσεις. Δεν πουλάμε χρυσάφι, πουλάμε κάτι πολύ σημαντικό όμως. Ένα πολύ μερίδιο στην, σε μια πύλη σημαντική, όπου θέλουμε ο επενδυτής που θα έρθει να έχει βεβαίως τη δυνατότητα, γιατί δεν έρχεται κανένας για να, για την ψυχή του πατέρα του, έρχεται για να έχει κέρδη, αλλά να μην πάρει κοψοχρονιά πρώτο, να επενδύσει, να αφήσει ανταποδοτικά ωφέλη στην ελληνική οικονομία, στην πόλη, στη Θεσσαλονίκη, και νομίζω ότι τα ανταποδοτικά ωφέλη θα εξασφαλιστούν με το μεγαλύτερο δυνατό, επαναλαμβάνω, τίμημα στις αναπτυξιακές επενδύσεις, και μίλησα για την επόμενη πενταετία για πάνω από 180 εκατομμύρια ευρώ. Σε ό,τι αφορά την ΕΙΑΘ, είναι δέσμευσή μας, την οποία μάλιστα, για να θυμίσω και την μεγάλη πρωτοβουλία που ξεκινήσαμε για τη συνταγματική αναθεώρηση, όπου στις προτάσεις μας μιλάμε για το δημόσιο χαρακτήρα νερού και ενέργειας, την κατοχύρωση του δημόσιου χαρακτήρα. Κατοχύρωση του δημόσιου χαρακτήρα δεν σημαίνει ότι δεν ψάχνουμε να βρούμε τρόπους ώστε να έχει έσοδα η επιχείρηση, να αυξήσει την ανταγωνιστικότητά της και να έχει να μεγιστοποιήσει το όφελος στο δημόσιο, αλλά ότι πρέπει να είναι υποδημόσιο έλεγχο. Στην εποχή που ζούμε, της ελεύθερης οικονομίας αγοράς, είναι προφανές ότι ο έλεγχος αυτός εξασφαλίζεται με την πλειοψηφία του πακέτου των μετοχών. Η συμμετοχή στρατηγικών επενδυτών όμως με μειοψηφικό πακέτο που θα δώσουν τη δυνατότητα στην εταιρεία να γίνει πιο ανταγωνιστική θα είναι προς όφελος του δημοσίου και θα είναι προς όφελος της εταιρείας. Και το ίδιο πιστεύουμε και για τη ΔΕΗ. Άρα λοιπόν να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Δεν δίνουμε πλειοψηφικό πακέτο στην ΕΙΑΘ, είναι δημόσιο αγαθό, ούτε στην ΕΙΔΑΠ, αλλά η ΕΙΑΘ και η ΕΙΔΑΠ κινούνται μέσα στα πλαίσια της οικονομίας αγοράς. Αν θέλουμε να λειτουργήσουμε προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος, πρέπει να κινηθούμε με τρόπο ευέλικτο ώστε να μεγιστοποιήσουμε τα ωφέλη. Από ναυτεμπορική, κυρία Βεγύρη. Δεξιά σας το βάθος, κύριε Πρωθυπουργέ. Καλημέρα. Μία ερώτηση που αφορά τα φορολογικά θα ήθελα να κάνω. Θέσατε μόνο σας και συνομιλίες σας και προλίγου έναν ορίζοντα διετίας μετά από την οποία θα μπορέσει να υπάρξει μία άρση των φορολογικών βαρών. Και καλέσατε τους εργαζόμενους, αλλά και τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους βιοτέχνες, τους επιχειρηματίες να αντέξουν. Σε αυτή τη διετία λοιπόν λίγο να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι τι να αντέξουν. Δεν υπάρχει περίπτωση σε αυτή τη διετία να υπάρξει οποιαδήποτε ελάφρυνση στις φορολογίες των επιχειρήσεων. Και επίσης μπορείτε να δεσμευτείτε ότι δεν θα υπάρξει πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση των επιχειρήσεων σε περίπτωση που κάποια από τα άλλα νούμερα δεν σας βγουν, όχι με δική σας υπετιότητα. Πώς θα πάνε τα πράγματα. Ωραία. Καταρχήν να ξεκινήσω από το τελευταίο. Πρόσθετη επιβάρυνση δεν θα υπάρχει. Τα έσοδα πάνε καλά, παρά τις κασάνδρες. Και μάλιστα είδα τώρα τελευταία ότι παρουσιάσανε μείωση των εσόδων τον Αύγουστο για 90 εκατομμύρια, και ενώ γνωρίζουν προφανώς αυτοί που φτιάξαν αυτά τα πρωτοσέλιδα ότι αρχικά στο στόχο ήταν προϋπολογισμένα και τα έσοδα από την πρώτη δόση του έμφυα που είναι περίπου 700 εκατομμύρια, μιλήσαν για μείωση εσόδων και για νέα μέτρα. Στην πραγματικότητα δηλαδή έχουμε αύξηση εισπράξεων γύρω στα 600 εκατομμύρια τον Αύγουστο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, νέα μέτρα δεν θα υπάρχουν, νέα επιβάρυνση δεν θα υπάρχει, γιατί πάμε καλά. Να το καταλάβετε αυτό. Από εκεί και πέρα, μίλησα με τη γλώσσα της αλήθειας για τη δύσκολη καμπή στην οποία βρίσκεται η ελληνική οικονομία και τους κρίσιμους επόμενους μήνες. Και είπα ότι υπάρχει ένας οδικός χάρτης, υπάρχουν συγκεκριμένοι στόχοι. Ανέλησα αυτόν τον χάρτη, τα
τα βήματα, τα συγκεκριμένα βήματα και τον τρόπο με τον οποίο θα φτάσουμε σε 2 χρόνια να βγούμε από το πρόγραμμα και να έχουμε και ένα δημοσιονομικό περιθώριο τουλάχιστον 3 δισεκατομμυρίων ευρώ και για τον έμφυα και για τον ΦΠΑ και για ελαφρύνσεις. Έρχονται κάποιοι τώρα και σας λένε 30% μείωση του έμφυα, 800 εκατομμύρια και άλλα 250 που θα επιστρέψουν στους καναλάρχες πάνω από 1 δις. Και πώς θα γίνει αυτό? Δεν θα μείνει κολυμπηδρόξυλο στο δημόσιο. Απολύσεις στο δημόσιο ή μείωση συντάξεων ή περικοπές στα νοσοκομεία και στην παιδεία. Γιατί δεν το λένε? Εκτός αν θέλουν να μας πείσουν ότι αυτοί θα κάνουν πάλι διαπραγμάτευση όπως κάναμε εμείς για να φέρουν καλύτερη συμφωνία με καλύτερα πλεονάσματα. Ούτε αυτό το λένε όμως. Εμείς το κάναμε. Είδαμε τα ωριά μας, φτάσαμε όσο εκεί που μπορούσαμε. Ρωτήσατε αν θα υπάρχουν όμως ελαφρύνσεις σε αυτό το διάστημα. Να σας πω, θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την πορεία των εσόδων και τους ρυθμούς ανάπτυξης. Μέχρι στιγμής πάμε καλά και γι' αυτό είδατε ότι είχαμε τη δυνατότητα και έχουμε τη δυνατότητα και κάνουμε παρεμβάσεις ανακουφιστικές, όπως αυτές που περιέγραψα χθες, αναλυτικά. Αν λοιπόν έχουμε αυτή τη δυνατότητα, σχεδιάζουμε μέσα στο 2017, όπως είπα χθες, τη διεύρυνση των απαλλαγών. Δηλαδή, ο έμφυα για παράδειγμα, για τους ιδιοκτήτες που έχουν εισόδημα ως 9.000 ευρώ, συν 1.000 ευρώ για κάθε έγγαμος με παιδιά ανεβαίνει 1.000 ευρώ, εν πάση περιπτώσει. Και για μέχρι 150 τετραγωνικά μέτρα, αν δεν κάνω λάθος, και αντικειμενική αξία, ο έγγαμος με 2 παιδάκια 200.000 ευρώ έχει μια φοροαπαλλαγή στον έμφυα πλέον το 50%. Αυτό αφορά περίπου 1 εκατομμύριο ανθρώπους. Εάν είμαστε σε θέση, έχουμε στόχο, αν πάνε καλά τα πράγματα, αυτό το 50% της φοροαπαλλαγής να το κάνουμε 100% μέσα στο 2017. Να απαλλαγούν αυτοί από έμφυα. Αλλά μιας και μιλάμε για τον έμφυα τώρα. Ας τα πω όλα στην ερώτησή σας. Λοιπόν, για τις επιχειρήσεις ρώτησα. Τι είπατε? Για τις επιχειρήσεις ρώτησα. Ναι, όχι. Να σας πω για τις επιχειρήσεις τώρα, αλλά μην το ξεχάσω αυτό, γιατί έχει ένα ενδιαφέρον. Πρωτοσέλιδα. Επιβαρύνουμε τον έμφυα. Είπαν θα τον καταργήσουν και τον επιβαρύνουν. Για δείτε λοιπόν τι επιβαρύνουμε. Το 30% των 5 εκατομμυρίων συμπολιτών μας που πληρώνουν έμφυα μένει το ίδιο. Το 37% πληρώνει λιγότερο. Για ένα 25% η επιβάρηση είναι από 0,1 σέντς έως 10 ευρώ. Δηλαδή για το 92% είναι ή λιγότερο ή σχεδόν ίδιο. Και υπάρχει και ένα 8% που επιβαρύνεται. Γιατί κάναμε μια ανακατανομή. Προκειμένου να ελαφρύνουμε τους μη έχοντες. Αυτή είναι η λογική μας. Τι να κάνουμε τώρα? Η λογική μας είναι να μοιράζουμε δίκαια τα βάρη. Και θα μοιράσουμε δίκαια και τα ωφέλη εις το μέλλον. Και σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις, μιας και ρωτάτε για τις επιχειρήσεις, να σας πω ότι αυτό το οποίο εξετάζουμε είναι να, και με τον αναπτυξιακό νόμο, να δώσουμε ειδικά κίνητρα φορολογικά στις επιχειρήσεις που θα εστιάσουν στους ανταγωνιστικούς κλάδους της οικονομίας και ιδιαίτερα στην καινοτομία, νέα τεχνολογία, νεοφυείς επιχειρήσεις. Από εκεί και πέρα, είπα χθες, οι επιχειρηματίες πράγματι στη χώρα μας, όπως όλοι, ιδίως η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα όμως έχει υποστεί μεγάλο βάρος, μεγάλα βάρη, αλλά πιστέψτε με, το μεγάλο πρόβλημα στην Ελλάδα είναι ότι τα μεγάλα βάρη τα υπομίζονται αυτοί που είναι έντιμοι. Διότι υπάρχει μια μεγάλη μερίδα, όχι πλειοψηφία βέβαια, αλλά μεγάλη σχετικά ποσοστιαία στην ελληνική οικονομία σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που φοροδιαφεύγει και φοροαποφεύγει. Και αν αυτοί πληρώνανε τους φόρους τους, θα είχαμε τη δυνατότητα για καλύτερη κατανομή των φορολογικών βαρών. Από το κόκκινο Θεσσαλονίκης, ο κύριος Θεόφιλος Συχλετίδης. Αναφερθήκατε και χθες και σήμερα ότι ένα από τα βασικά ζητήματα για τη δεύτερη διαπραγμάτευση, για τη δεύτερη αξιολόγηση, συγγνώμη, είναι τα εργασιακά. Είπατε ότι βασικό σύμμαχος της κυβέρνησης στην προσπάθεια που θα κάνει για την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας είναι το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Το 2012, γιατί δεν ήταν σύμμαχος τότε
της κυβέρνησης στο ευρωπαϊκό κεκτημένο. Όταν δηλαδή με νόμο μειώθηκε ο βασικός μισθός που προβλεπόταν από την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, καταργήθηκε με τα ενέργεια και ουσιαστικά οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Γιατί τότε δεν αξιοποιήθηκε και γιατί πιστεύω ότι τώρα μπορείτε εσείς να το αξιοποιήσετε. Για το 12 θα πρέπει να ρωτήσετε άλλους, αν κάναν διαπραγμάτευση και αν τους ενδιέφερε. Διότι εγώ πιστεύω ότι σε μεγάλο βαθμό μέρος του μνημονίου και όλων αυτών που αναφέρατε ήρθε από μέσα από τη χώρα και όχι απ' έξω. Τα ζητούσαν και από πριν. Και ήταν στο σκληρό νεοφιλελεύθερο πυρήνα σκέψεις. Εμείς το ευρωπαϊκό κεκτημένο θα το αξιοποιήσουμε και το αξιοποιούμε, κινούμαστε, φτιάχνουμε συμμαχίες. Έχουμε βρεθεί με τον ILO, τον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας, διαρκώς σε συναντήσεις. Δημιουργούμε κοινό μέτωπο, πηγαίνουμε στο Ευρωκοινοβούλιο. Υπάρχει ευρωπαϊκό κεκτημένο, αλλά μια χώρα δεν θέλει να το τηρήσει, δεν θα την πιέσει κανένας. Εμείς το διεκδικούμε. Αυτή νομίζω είναι η απάντηση. Και από εκεί και πέρα να πω ότι η δυσκολία της διαπραγμάτευσης αυτής έγκυται στο γεγονός ότι από τη μια είναι η Ευρώπη, από την άλλη είναι και το Διεθνές Ταμείο με μια πολύ σκληρή νεοφιλελεύθερη λογική. Πιστεύω όμως ότι βρισκόμαστε σε πολύ καλύτερη θέση από ότι ήμασταν όχι μόνο το 12 αλλά από ότι ήμασταν και ένα χρόνο πριν. Η Ελλάδα πια δεν είναι απομονωμένη, έχει διαμορφώσει συμμαχίες και γι' αυτό πιστεύω ότι μπορούμε να πάμε σε αυτή τη διαπραγμάτευση με μεγαλύτερη αισιοδοξία. Χρειαζόμαστε όμως και τη βοήθεια των κοινωνικών φορέων, των κοινωνικών εταίρων. Διότι, πείτε μου κάτι τώρα εσείς, οι συλλογικές ομαδικές απολύσεις, ποιους αφορούν στην Ελλάδα? Δεν ξέρω κανέναν, τουλάχιστον επισήμως, δεν ξέρω καμία εργοδοτική οργάνωση που να ζητάει ομαδικές απολύσεις. Είμαστε λοιπόν σε μια τέτοια κατεύθυνση για το καλό της κοινωνίας, αλλά και για το πατριωτικό συμφέρον με την ευρύτερη έννοια, πιστεύω να υπάρξει μια συστράτευση σε αυτή την κατεύθυνση. Ο κύριος Κολάτος από Θεσσαλία TV. Κύριε Πρόεδρε, να χρησιμοποιήσω λίγο όρους μπασκετικούς που ξέρω ότι σας αρέσουν. Λένε ότι η επίθεση φέρνει εισιτήρια, άρα στην περίπτωση αυτή, αν την αναγάγουμε στην πολιτική, θα λέγαμε ότι δίνει τη δυνατότητα να κερδίζονται εκλογές, αλλά η άμυνα είναι εκείνη η οποία κερδίζει τα παιχνίδια. Εάν σας ζητηθεί να κάνετε κάποιο είδους αυτοκριτική για το πρώτο εξάμηνο, πιστεύετε ότι ήταν παραπάνω το θέαμα και η επίθεση και λιγότερη η άμυνα σε ό,τι αφορά τα συμφέροντα της χώρας? Ευχαριστώ. Από θέαμα δεν έχετε παράπονο. Στο πρώτο εξάμηνο είχαμε τη δυνατότητα να έχουμε μια πολύ φαντεζή ομάδα. Αλλά πρέπει για να σοβαρευτούμε να σας πω ότι το πρώτο εξάμηνο ήταν, δίναμε μια μάχη σε ένα πεδίο οικονομευμένο και με στημένη διαιτησία. Όσο και αν παίζαμε άμυνα, πιστεύω ότι θα ήταν πολύ δύσκολο να κερδίσουμε. Όμως το πρώτο εξάμηνο κατά την άποψή μου δεν πήγε χαμένο. Η δυναμική με την οποία και η κυβέρνηση αλλά και ο ελληνικός λαός ανέδειξε το δίκιο του μπορεί να οδήγησε σε έναν δύσκολο συμβιβασμό στο τέλος, αλλά δημιούργησε ένα άλλο κλίμα μέσα στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην εικόνα της χώρας στην Ευρώπη, μην ξεχνάτε το στερεότυπο που κυριαρχούσε μέχρι να γίνει η πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα ήταν ότι οι Έλληνες τεμπέληδες μαζί τα φάγανε, ευθύνονται, δεν δουλεύουνε. Αναδείχθηκε μια άλλη εικόνα του δίκαιου ενός λαού που πληρώνει άδικα τα σπασμένα των κυβερνήσεών του. Μην νομίζετε ότι αυτό δεν παίζει ρόλο. Και διάφορη τόση ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφερόντουσαν οι ίδιοι άνθρωποι στις συνόδους κορυφής σε εμένα τότε, με τον τρόπο που συμπεριφέρονται σήμερα, είναι η μέρα με τη νύχτα.
Και εν πάση περιπτώσει τώρα για την άμυνα έχουμε τον Τζακαλώτο, οπότε είμαι αισιόδοξος. Ο κύριος Χριστίδης από το Σπίγκελ. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Νομίζω κοντεύουν 2 χρόνια περίπου από την εκλογή σας, όπου η διεκδίκηση των γερμανικών επανορθώσεων ήταν στην κορυφή της ατζέντας. Νομίζω πλέον υπάρχει πόρισμα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Έχετε την πρόσφατη έκθεση της Βουλής. Θα ήθελα να μου πείτε πότε και με ποιον τρόπο θα θέσετε το θέμα στο Βερολίνο. Κύριε Χριστίδη, όπως θα ακούσατε την ομιλία μου στο μαρτυρικό κομμένο της Άρτας στις 16 Αυγούστου, μίλησα για μια συντεταγμένη και συγκροτημένη εθνική στρατηγική. Το θέμα αυτό για μας δεν είναι ένα επικοινωνιακό ζήτημα, αλλά είναι ένα ζήτημα ανοιχτό. Ένα θέμα τιμής για την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό και ένα θέμα που δεν αφορά μια αντιπαράθεση ανάμεσα στην Ελλάδα και στη Γερμανία, αλλά αφορά και τον ίδιο τον γερμανικό λαό. Την Ευρώπη συνολικά, τους ευρωπαϊκούς λαούς που αντιστάθηκαν απέναντι στον ναζισμό. Συνεπώς, δεν πρόκειται να κάνουμε βεβαιασμένες κινήσεις, ούτε όμως πρόκειται το θέμα αυτό να το αφήσουμε σε κάποια συρτάρια, στις καλένδες της ιστορίας, όπως έκαναν προηγούμενες κυβερνήσεις. Όπως γνωρίζετε, για πρώτη φορά υπήρξε ένα πόρισμα από την Επιτροπή της Βουλής. Όπως γνωρίζετε επίσης, αυτό το πόρισμα επισήμως έχει πάει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κάνουμε λοιπόν κινήσεις συντονισμένες και το πότε θα επιλέξουμε να κάνουμε την επόμενη κίνηση θα εξαρτηθεί βεβαίως και από την αντίδραση που θα υπάρχει από την επίσημη αντίδραση από την γερμανική πλευρά, αλλά θα εξαρτηθεί και από το πότε θα εκτιμήσουμε εμείς ότι είναι το κατάλληλο timing. Διότι επαναλαμβάνω, δεν θέλουμε να κάνουμε ένα πυροτέχνημα επικοινωνιακό, θέλουμε να κινηθούμε προκειμένου αυτό το ανοιχτό για πολλά χρόνια ζήτημα να κλείσει. Και πιστεύω ότι θα το καταφέρουμε. Κυρία Μαρία Μητσοπούλου από το Ποντίκι. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Προαναφέρθηκε πριν το ζήτημα του ανασχηματισμού. Θα ήθελα να ρωτήσω αν εξετάζετε το ενδεχόμενο να συνοδευτεί και από κυβερνητική διεύρυνση με πρόσωπα ή με άλλες δυνάμεις. Και θα ήθελα να μου πείτε ποιες πολιτικές δυνάμεις θεωρείτε ότι θα μπορούσε να είναι όριμη η συνεργασία τώρα ή στο μέλλον. Εξακολουθεί να σας ενδιαφέρει μια πολιτική προσέγγιση με το ΠΑΣΟΚ. Σε κάθε περίπτωση εξετάζεται ένα τέτοιο ενδεχόμενο σε συνάρτηση ή ανεξαρτήτως με το ζήτημα της κυβερνητικής σταθερότητας. Ευχαριστώ. Κύριε Μητσοπούλου, δεν υπάρχει ζήτημα κυβερνητικής σταθερότητας. Η κυβέρνηση αυτή άνταξε στα δύσκολα, στα πολύ δύσκολα. Μιας και αναφερθήκατε στα κόμματα του κέντρου και της κεντροαριστεράς, της λεγόμενης κεντροαριστεράς, παρακολουθούμε εκεί τις εξελίξεις. Με πολύ λύπη διαπιστώνω ότι η βασική επιλογή και η κρίσιμη επιλογή που έγινε με την άρνηση αποδοχής ενός πάγιου αιτήματος της αριστεράς που αφορούσε την απλή αναλογική και ενός αιτήματος που ξέρετε δεν ήταν αιτήμα, ήταν δώρο. Όταν είσαι ένα κόμμα του 4-5%, εμείς έχουμε περάσει και ξέρουμε. Στις εκλογές, όταν φτάνει η ώρα των εκλογών, υπάρχει λογική της χαμένης ψήφου. Συμπιέζεσαι ανάμεσα στην πληγάδα των πόλων που αναμετρώνται για να διεκδικήσουν την εξουσία. Αδιανόητο η στάση της κυρίας Γεννηματά. Επέλεξε να είναι παράρτημα της Νέας Δημοκρατίας. Και βλέπουμε ότι αν είχε επιλέξει κάτι άλλο, ενδεχομένως να έχει στο μυαλό του και την αδικό δεδομένο ότι πίστευε ότι θα υπάρχει μια ανασυγκρότηση κεντροαριστεράς, δεν υπήρχε καμιά ανασυγκρότηση. Πολλή συζήτηση, κακό χωριό τα λίγα σπίτια, έλεγαν κάποτε μια παροιμία. Το αίτημα όμως του διαλόγου για την έξοδο από την κρίση, για την προγραμματική ανασυγκρότηση αριστεράς και σοσιαλδημοκρατίας είναι επίκαιρο.
και εμείς παίζουμε σημαντικό ρόλο σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη συνάντηση και το διάλογο αυτών. Από εκεί και πέρα λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, δεν υπάρχει με δική τους επιλογή καμία δυνατότητα σε άμεσο χρόνο, εν πάση περιπτώσει, ενός ουσιαστικού διαλόγου. Βεβαίως, με αυτή την έννοια δηλαδή, δεν υπάρχει καμία δυνατότητα διεύρυνσης με δυνάμεις οι οποίες έχουν αποφασίσει να παίζουν ένα ρόλο συμπληρωματικό στο πολιτικό σύστημα, στηρίζοντας τη Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει κοινωνική βάση, δεν υπάρχουν πρόσωπα, δεν υπάρχουν δυνάμεις με τις οποίες θέλουμε να βρεθούμε μαζί. Και βρεθήκαμε. Και επαναλαμβάνω, όλα αυτά δεν αφορούν την ανάγκη της κυβερνητικής ευστάθειας, αυτό είναι δεδομένο. Αλλά τα προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε μπροστά μας για την επόμενη μέρα είναι προβλήματα που υπερβαίνουν τη μία παράταξη. Και στο κάτω-κάτω, εμείς προωθώντας και υλοποιώντας, γιατί έγινε νόμος του κράτους η απλή αναλογική, έστω από τις μεθεπόμενες εκλογές, έχουμε μια άλλη αντίληψη. Πιστεύουμε ότι η χώρα πρέπει να προχωρήσει με κυβερνήσεις συνεργασίας. Και σε αυτή την λογική θα είμαστε πάντα. Σας ευχαριστούμε όλους για την παρουσία σας εδώ σήμερα. Κυρίες και κύριοι, σε απευθεία σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη παρακολουθήσαμε την συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Μείνετε μαζί μας, μείνετε στην ΕΡΤ, θα ακολουθήσει το Δελτίο Ειδήσεων.